Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος. Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Έλα good morning, έλα good morning. Καλημεράρες φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Στα 12 μετά τις 8 Μετρόπολης ακούτε Rap and Cool. Σε αυτά τι ωραίο γυαλί. Ξύρισμα θέλεις? Θέλω ξύρισμα, ναι. Θέλω σε κλάδεμα θέλεις? Θέλω ξύρισμα, κλάδεμα. Βρήκα μια φρέζα, ναι. Κάτι χρησιμοποιήσω καμιά 30 χρόνια. Τώρα θέλει να ξύρισω τα μούσα μου. Λέω κάτσε το μούσι. Τα μούσα φέρα τα ξυρίσω, ναι, έχω δε, ο Σίμος αύριο ανοίγει, θα πάω αύριο. Γιατί μετά... ο Σίμος κλειστό ήταν ο Σίμος. Παρασκευή έφυγα Ρονάρο, εγώ πήγα και εγώ. Α, εσύ έφυγες, έφυγα, ο Σίμος. Έφυγα εγώ, εγώ. Σίμος είναι εκεί. Έφυγα Παρασκευάρα. Τι γίνεται, Τίνο μου? Ωραίο γυαλί καταρχάς. Δούλευα Σάββατο. Εγώ εσύ έκανα... είσαι workaholic. Έκανα 7 ώρες γυρίσματα. Αλλά τι γύρισμα έκανες, φίλε? Τι γύρισμα, το εταιρεία... James Bond γύρισες, φίλε? Μια εταιρεία, ρε φίλε, και κάναμε διάφορα σκέτς. Μπήκαμε και στη θάλασσα. Εκεί με τα τέτοια, με τις κάναβες. Για... όχι κάναβι, ρε. Η κάναβι θεραπευτική. Όχι να πουλάω ναρκωτικά. Όχι, όχι, κάναβι, ναι, αυτό. Κάναβι λέμε. Θεραπευτική. Ναι, 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 ναι. Την νόμιμη, ρε παιδί μου, την νόμιμη. Αυτά γυρίζει κάναβι. Βρέθηκα με τον Σκαρτάδο, τον Γιώργο. Τι παιχτάρα αυτό ο Γιώργο. Φοβερό παιδί. Και παιχτάρα. Πείτε και αυτό στο γυρίσμα γιατί τρέχει ο γιος του κάτι. Ναι. Και κάναμε και ατομική προπόνηση. Πεχτάρα. Σικοπέσε. Θυμάσαι καλύτερο. Βούτα κάνε. Σκαρτάδος Ντίνος Κούης. Αυτοί οι παιχτάρες. Χάφαροι. Αυτή... Μπαλής βέβαια λίγο πιο. Τι έχουμε, τι είναι αυτό. Δωράκια. Τι δωράκια. Τι δωράκια. Ήρθε και ο Αχιλλέας. Α, ευχαριστώ πολύ. Μια και πίνω πάρα πολύ. Εγώ όμως ρε φίλε. Κάτσε ρε φίλε. Εγώ δεν είμαι χάμαρμπι. Εγώ είμαι τζουργκάντε. Ήρθε και ο Αχιλλέας από Σουηδία να μαζί. Σα ανοίγω από με τα δόντια την πίνω. Καλά, εσύ αγόρι μου με κάτι άλλο τη ανοίξει τώρα. Σιγά, μα τρελάνε. Σιγάρεση. Θε να σου ανοίξω προ τα μπύρα. Φέρνει με τα δόντια. Με τα δόντια κανονικά. Ποιο είσαι ρε φίλε. Έχω δυνατά δόντια τα δόντια. Ο ποιο είσαι ρε φίλε. Ο Σαψόν. Έχω δυνατά χέρια εδώ πάνω. Έχεις. Δάχτυλα πατάτες. Δάχτυλα, αλλά τα χέρια σου εδώ είναι τούμπανο. Κάτω πατάτα. Εντάξει. Το δόντι, το δόντι φοβερό. Α, έχεις όντως καλό δόντι. Πήγαμε που είχαμε πάει στο γιατρό, δεν λέμε το φίλο μας τον. Δεν λέμε γιατί περιμένει ο άλλος η γωνία να ακούσει και να... Περιμένει πυγμαγικό αγώνα ο άλλος. Και ανοίγεις τις μπύρες με τα δόντια. Με τα δόντια. Με τα πίσω μέρος. Έφερες αυτό, ρε, Αχιλλέας. Έχω ένα φρονιμίτι που δεν τον έχω βγάλει, τον τελευταίο. Εγώ θυμάμαι, μας είπε έχει δοντάρες, λέει ο Ραπτόπουλος. Ναι. Ξέρεις ότι τι λένε για αυτούς που έχουν καλά δόντια. Ο Μηταράς, ναι. 75 χρονών, πήρε το κρανίο του. Ναι, τα δόντια του ακόμα εκεί. Η μάνα μου είναι 81, ναι. Όλα τα δόντια. Τα έχει όλα. Τα έχει όλα. Όλα. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, πάμε να ξεδιπλωθούμε. Ναι. Ναι, πάμε να ξεδιπλωθούμε, παιδιά, γιατί έχουμε. Πολύ σουσού σήμερα. Η μέρα είναι πολύ κομβική. Όταν έχει κουλιανέ μου 21-22 Ιουλίου. Έχουμε σουσού. Σουσού να πούμε. Σουσού, σουσού. Είναι καλά σουσού. Τα έργα. Έχουμε σουσού. Έχουμε σουσού πολύ. Λοιπόν, καταρχάς χρόνια πολλά στη Μαγδαληνή. Ναι. Μαγδαληνή. Μαγδαληνός Μαρκέλα Μάρκελος γιορτάζει. Λοιπόν, η Μαγδαληνή ήταν μια κοπέλα στην αρχαία κοινωνία. Για κάνε την ανάλυση. Με τον Ιησού να πούμε. Ναι, Μαγδαληνή. Τον είχε ερωτευτεί. Τον Ιησού. Πεδαράς, ωραίος. Ναι, ναι, μεγάλο, ψηλός, γαλάζιο μάτι. Γαλάζιο μάτι δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Γιατί, ούτε χρώμα δεν ξέρουμε. Ούτε χρώμα δεν ξέρουμε. Ο Ποκολόκ μας είπε ότι είναι μαύρος. Ναι, άσε ο καθένας. Αλλά ο καθένας τον έχει όπως το φαντάζει. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Δεν, δεν ξέρουμε αν είναι γαλάζιο το μάτι. Εκεί κάτω δεν είχα γαλανομάτιδες. Άρα μπορεί να είναι καστανό το μάτι. Δηλαδή σου ειδική αυτή. Μπορεί να ήταν καστανό. Λοιπόν, Μαγδαληνή σήμερα. Μαγδαληνή, όταν πέθανε ο Ιησούς
ήταν εκεί με την Παναγία. Για πες τα νέα. Και έκλαιγε η μόνη γυναίκα που. Που έκλαιγε ήταν Μαγδαληνή. Αυτό τσεκαρισμένο. Ναι. Από το. Έκλαιγε, όχι όλοι κλάψανε. Τι λόλα, είδε, τα ξέρει όλα τι κάνει. Τα ξέρει όλα τι κάνει Μαγδαληνή. Έπρεπε να είχα εγώ εκπομπή εκεί. Στη Ναζαρέτ. Ναι, βέβαια. Ράδιο Ναζαρέτ. Τα νέα του Χριστού. Τα νέα του Ιησού. Από το Ραπτόπουλο. Έτσι. Λοιπόν, τι έχω. Άραγε, αν ήταν το Μετρόπολη στη Ναζαρέτ, θα ήταν με τον Ιησού ή με τους άλλους θα ήμασταν. Δεν ξέρω. Αναλόγως. Εγώ λέω θα ήμασταν με τους άλλους. Όσα μας έκανε κανένα πέσιμο, δεν θα τρώγαμε κανένα πέσιμο από τους άλλους. Θα τρώγαμε. Εγώ, από κάτω, για βάλε τώρα. Αν ήμασταν εμείς. Ράδιο Ιερουσαλήμ. Ράδιο Ιερουσαλήμ. Ναι. Και είχαμε, ξέρω εγώ, τον Μπούζο διευθυντή. Oh. Για φαντάσου, δηλαδή, με τον Χριστό θα ήμασταν ή με τους άλλους, με την εξουσία. Καμά ήταν ο Ιβάν Σαββίδης. Τώρα έχει ο Ιβάν Σαββίδης. Έχει πολλά πάλι. Τι θα κάναμε. Έχει πολλά ράματα για την κούρο. Μην το πιάνει ακόμα. Σε λίγο θα φτάσει. Τι θα κάναμε, ξέρω εγώ, Ρεγάμα. Δεν ξέρω. Άστο τώρα, μην το αφού. Αν ήμασταν στο ράδιο. Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ. Ο Ιησούς τι ομάδα θα ήταν. ΠΑΟΚ θα ήταν. Ηρακλειδέας θα ήταν. Ηρακλειδέας, ΠΑΟΚ άμα ήταν θα ήταν με τους άλλους. Ναι, Ηρακλειδέας. Ηρακλειδέας θα ήταν. Χάμαρμπι θα ήταν που. Ηρακλειδέας θα ήταν ο Ιησούς, γιατί είναι κομμουνιστές αυτοί στη θύρα 10. Καλά, με τον έκανες κομμουνιστή, τον έκανες κομμουνιστή. Τι ήταν ο Χριστός. Ο μοναδικός εν πράξη κομμουνιστής ήταν ο Ιησούς. Οι άλλοι είναι όλες. Οι άλλοι είναι όλες μου. Δεν ήθελε προύτους, δεν ήθελε. Ο μοναδικός χριστιανός στην πράξη και κομμουνιστής στην πράξη ήταν ο Ιησούς μας. Εγώ είμαι μεγάλος θαυμαστής του. Εσείς το πιστεύετε, αλλά κάνετε τα αντίθετα από αυτά που έχει πει και έχει γράψει ο ίδιος. Μπράβο, Ντίνο μου, Χριστομάθεια πρωί-πρωί, τι έπιασε. Ράδιο Ιερουσαλήμ εδώ, παιδιά. Καλημεράρες σε όλο τον κόσμο και στα 4 εψιλών, 4 εκκλησίες, έτσι θα το πιάσουμε σήμερα. Μιγιάκης σας σήμερα. Ο Μιγιάκης πέθανε. Πέθανε, αλλά σαν σήμερα. Το 80 πρέπει να ήταν. Το 80 το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά είναι όλοι. Στο Ολυμπιακού Αγώνε του 63 κοντό, αλλά μα έπιανε. Σε μα, Καρχαρία. Αρκούδα, τι να σε πω. Λέει πρωτόγνωρο καύσωνα το 1987, το θυμάμαι αυτό τον καύσωνα, όπου η θερμοκρασία ήταν σταθερά πάνω από 40, λέει, για αρκετέ μέρε. Εγώ ήμουν στην πλάτη ο Ρεστιάδο. Το θυμάμαι αυτό το καύσωνα. Στα αντίσκηλα ήμουνα. Ναι, φάγατε ζέστη καλή, ε. Δεν καταλάβαινα στα 19 μου. Τίποτα, τι να ζέστη εγώ τότε. Πάνω κάτω το ίδιο έχουμε και τώρα. 37-38. Κάναμε ασκήσεις ταξιαρχικές, να πούμε. Και στο διάλειμμα. 87 σου φαντάζομαι παγάσα. 19-18 μισή χρόνο πήγα. Εγώ το 87 μετακομίζω από ξηροκρίνη τούμπα. Ναι, άκου τώρα. Παίρνουμε το ευρωμπάσκετ, ναι. Και στο διάλειμμα και όλοι κοιμόντουσαν. Είχε μια ανηφοριά και έκανα σπριντ. Εγώ ανοίγματα. Και έρχεται ο. Όπου τη πασίκλασσα, α πούμε. Τη πασίκλασσα ήταν. Και έρχεται ο Ήλαρχο Κουτσοχρήστο, το λέγανε. Καλά μου λέει, είσαι ηλίθιο. Λέω, γιατί κύριε Ήλαρχε. Καλά δεν σε φτάνει. Πού το κατάλαβε. Δεν σε φτάνει, μου λέει, τόση κούραση. Σε βλέπω, λέει, και κουράζομαι. Θα κάνει τι υπόλοιπε δουλειέ σου στο πέρα. Πάνε κάνε και εσύ. Πάρε το χώσι μου. Γι' αυτό σου λέω. Ευτυχία σε έκανα. Μα σε βλέπω ότι περί τι ενέργεια. Σπριντ λε στην ανηφόρα, κάτσε να σε πιάξει. Τραβάμε, ρε φιλε. Βίλεμ Νταμφόε σαν σήμερα. Άκου τι με βάλει να κάνω. Τι θα κάνει τον έβαλε, παιδιά. Θα ανοίξει, λέει, άλλε δύο τουαλέτε. Πώ το λένε, σκάψιμο, ρε. Ναι, στούρκικε. Ποιε στούρκικε, κανονικέ τουαλέτε. Τι έσκαβα. Ναι. Εγώ, με ένα ακόμα ένα ήταν μάγειρα bodybuilder. Τι να ακούμε, παιδιά, καλοκαιριάτικα. Άκου να δει τι με έβαλε. Τουαλέτες, ναι. Και το παραμά που δεν ήξερα εγώ να τα κάνω. Εγώ μόνο έσκαβα. Α, εσύ σε έβαλε να σκάψει. Σκαπανέα. Ήρθαμε κάτι χέρια. Ήρθαμε κάτι χέρια. Τι μάθαν, παιδιά, έσκαβα για τουαλέτες. Καρπόζο. Πάνω στην πλάτη ο Ρεστιάδο. Όλα, δηλαδή, άμα πάει κάποιο στην πλάτη του Ρεστιάδο και δει τουαλέτες, εσύ τι έχει φτιάξει. Στο στρατόπεδο το εξωτερικό που είχαμε φτιάξει. Γιατί είχαμε μετακινηθεί. Τη ταξί λόγω του πολέμου. Σ' αρέσει αυτή. Αρέζεσαι. Ποια δεν αρέσει. Αυτή είναι καταπληκτική. Αυτή τώρα είναι γυμνασμένη. Στεγνή. 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 Φατσάρα, τυπάρα, ματάρα, κορμάρα. Πες μου τώρα εσύ εμένα. Ναι. Στεγνή γυναίκα. Τώρα βλέπεις το. Πες να είναι κολυβήτρια, γιατί βλέπω λίγο ανοιχτές πλατούλες. Πλάτες λίγο ανοιχτές. Στενή, μέση. Ναι, αυτές είναι γυναίκες. Γυναικάρα. Είναι όχι και όμορφη. Όχι σαν τις Ελληνίδες τις μισές μετά τα 40 που γίνονται. Θα μπορούσε να είναι Σουηδέζα. Σαν κουμπαράδες. Έχουν αλλάξει πλέον. Αλλάξανε πλέον. Ένα 50% προσέχουνε. Μπράβο. Και άλλο ένα 50% γίνονται σαν κουμπαράδες. Σε λίγα χρόνια θα αλλάξουν όλες. Μπαίνουμε σε άλλη γενιά. Εντελώς σε άλλη φάση μπαίνουμε, ρε φίλε. Δεν θέλω να βλέπω γυναίκα κουμπαρά, να τη βάζει τα κέρματα από πάνω. Πεινάμε, λέει ο άλλος, γι' αυτό αλλασμό. Δεν πεινάμε. Είναι, προσέχουν. Πάνε, φτιάχνουν τους εαυτούς τους. Προσέχουν νύχια, πόδια, γυμναστικές. Λοιπόν, όποιος δουλεύει με γυναίκα, ναι. Δηλαδή έχει πουλάει προϊόντα κτλ. Δεν πρόκειται να πεινάσει. Σωστά. Ποτέ. Γιατί οι γυναίκες θα βρουν πάντοτε. Ενώ εσύ στα Μετρόπολη που σου ακούν 3% γυναίκες και 97% άντρες, ναι. Πρέπει να το λαρίκιο σου να παίρνει στροφιά. Πόρσε κανένα να γίνει, για το πάμε παρακάτω. Ναι, βρήκα χθες εκεί που ήμουν στην παραλία κάτι φίλος μου αεξίδεση, είδα κάτι γυναίκες εκεί. Όλα για τις ξαδιές μιλάτε, για τις ξαδιές.
Μα την έλεγαν οι γυναίκες του. Έλα ρε μαυροτσούκαλο, κάτσε κάτω. Όχι, για τις ξανθιές μιλάτε εσύ, εσύ, εσύ που μιλάς για τις ξανθιές. Όχι, εγώ είμαι, ναι. Όχι, για τις ξανθιές εγώ μιλάω. Τι θα σε χρεώσω πράγματα, αφού εγώ σε βάζω εδώ σε εσένα μπορεί να σε αρέσουν και τα μαυράκια όμως. Μ' αρέσουν και τα μαυράκια. Εμένα όμως δεν μ' αρέσουν. Εσένα, ναι, 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 σ' αρέσουν. Λοιπόν, κάτω από μια υπέροχη ξανθιά κορασίδα η οποία είναι top για μένα, 10, 9,9 άντε, για να μην. Θεωρηθούμε το απόλυτο 9,8. Εντάξει, τώρα μπορεί να τη δεις γυμνή να βρεις και κανένα ψεγάδι. Καλά, εντάξει, μωρέ, εντάξει, τώρα τα ψεγάδια. Εμείς που είμαστε ένα ψεγάδι ολόκληρο από πάνω σκάτω. Εγώ κάνω νηστεία για να μην έχω ψεγάδι. Νηστεία κάνω. Λοιπόν, τρώνε οι άλλοι με τα χέρια στις αυτές και εγώ προσέχω. Εσύ κρατιέσαι, είσαι δυνατός. Εγώ δεν μπορώ να πήγα πάλι στο χωριό, έβαλα ένα κιλό. Έχασα και εγώ κάνω το μαγκάκι. Το καλοκαίρι εύκολα κρατιέσαι. Ναι, ακρατιέσαι. Εύκολα κρατιέσαι. Το χειμώνα. Μόλις πιάσει και το κρύο που τραβάει η φαΐ, εκείνη το δύσκολο. Τώρα δηλαδή ο άλλος μας έφερε εδώ να ανοίγουμε τις μπύρες με τέτοιο χάμαρμπι. Αυτό είναι μια χειρονομία εκπληκτική. Εκπληκτική. Εγώ θα το έχω στο κόρτο. Ναι, αλλά εγώ είμαι Τζουργκάρντεν. Με αυτό το τόξο κόρτο είναι και χρήσιμο. Εγώ να ξεκλειδώσω και κάτι να. Θα το βάλω στο σπαθί δίπλα στο σπαθί δίπλα. Μπράβο, ναι. Μπορώ, βάλω το, μπράβο, να κρέμεται από δίπλα σαν μπρελόκ. Λοιπόν, κινησούλα έχει μόνο πάνω εκεί. Τίποτα, τέλο. Είμαστε καλά. Τζιτζιλώνει. Η πόλη έχει αδειάσει. Εγώ αυτό που κατάλαβα χθε γινώντα στη Θεσσαλονίκη είναι ότι έχει φύγει το 1 τρίτο. Εγώ από επανομή που ήρθα είχε λίγο κινησική στο αεροδρόμιο. Οι τρει λωρίδε γίνονται. Καλά, εντάξει. Κάποιοι θα γύρισαν που πήγαν αυθημερών, παιδί μου, αλλά είμαστε καλά. Όχι. Τι όχι. Ο δρόμος είναι. Στενός. Η Θεσσαλονίκη έπρεπε να έχει μια λουρίδα παραπάνω. Λουρίδα θέλαμε, αλλά δεν είναι. Άλλοι μέσα, γίνεται ένα συνοτισμό. Τελειώσαμε με. Γίνεται ένα συνοτισμό λίγο μικρό. Συνοτισμό. Τελειώσαμε με την κίνηση. Τελειώσαμε με το σαν σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε να ξεδιπλωθούμε γιατί έχουμε πάρα πολλά. Σαν σήμερα δεν είπε. Τι είπα, δεν έχει 2-3 να είχαμε να λέγαμε. Α, δεν, δεν έχει κάτι αμάνα μάρε, παιδί μου. Εντάξει, λοιπόν, δεν έχει. Κούλο Μπούζο θα έκανε γκάλο. Ποιο θέλει να ελευθερωθεί, ο Χριστό ή ο Βαραβά. Κουτάνια με σκοπούλο εκεί. Κουτάνια, για πε μα λίγο. Ποιο θα ελευθερωθεί, ο Χριστό. Φοβερά πράγματα. Τι ζούμε. Λοιπόν, πάμε να ξεδιπλωθούμε όχι. Γιατί σε μία ώρα από τώρα. Ο Μπούζο θα ήταν ο Βαραβά. Ο Βαραβά original τι θα έκανε, το τακίνι. Που θα ήθελε να τυχωθεί. Ο Βαραβάς τι θα έκανε, ναι. Με την εξουσία θα πήγε. Θα ήταν με την εξουσία ο Βαραβάς, ναι. Παοξής δεν είναι, με τι θα πήγε. Θα ήταν με την εξουσία. Θα πήγαινε ανάποδα, σαν τον Ηρακλή, πάει ανάποδα. Έχουμε και για Ηρακλή θέματα. Έχουμε, για τον Ηρακλή. Τα τζόγλια, κόλπα, συνδέξεις τύπου. Παίχτες, μεταγραφές, έτσι. Τα σουλίδες. Έτσι. Παίρνει παίχτες ο Ηρακλής. Αλλά... θες να το πούμε από τώρα για τον Ηρακλή. Ηρακλής Λάρισα διάλεξε ποιος θα ανέβει φέτος. Από τώρα στα λέω. Όχι, μην τα λες αυτά, θα στενοχωρηθούν άνθρωποι του που είναι δικοί μας. Ηρακλής Λάρισα διάλεξε ποιος θα ανέβει φέτος. Τι ποιος, είναι. Ποιος θέλω να ανέβει. Ποιο, ένας από τους θα ανέβει. Ένας θα ανέβει. Ένας από τους θα ανέβει. Από τώρα τα λέμε. Δεν χρειάζεται να το λιβανίσουμε πολύ. Κάτσε, ρε, πέρσι τώρα. Δεν είπαμε θα ανέβει ο Λιβαδιακός. Εντάξει, πριν ήταν προγραμματισμένο. Ωραία. Ναι. Φέτος ή Ηρακλής ή Λάρισα. Να, διάλεξε ποιος ανέβει. Ποιος εμάς εδώ σαν ραδιόφωνο. Μας συμφέρει ο Ηρακλής. Σαν ραδιόφωνο. Θα πάρουμε ένα 1,5% πάνω. Σαν ραδιόφωνο μας συμφέρει ο Ηρακλής. Σαν μακεδονικός δεν μας συμφέρει ο Ηρακλής. Άρα τι διαλέγουμε και παίρνουμε. Διάλεξε και πάρε. Πού ανήκεις. Ναι. Ραδιόφωνο ανήκω, φίλε. Τι, που ανήκει. Στο ραδιόφωνο. Ναι. Το ραδιόφωνο εδώ εκπροσωπούμε 23 χρόνια. Δεν με εκπροσωπούμε. Άρα δηλαδή. Εγώ θέλω να το ραδιόφωνο δηλαδή, να πάρει κι άλλο. Άρα δηλαδή τελευταία αγωνιστική στο Καφτατζόγλιο. Ναι. Παίζει Ηρακλής Μακεδονικός. Μετάδοση... Είναι ο Μακεδονικός 2 βαθμούς πάνω πρώτος. Ναι. Και θέλει μόνο νίκη ο Ηρακλής. Με ποιο θα είσαι. Με το Χ. Άσε ρε κουλιά. Με την εξουσία να πούμε. Με το Χ. Άσε τώρα με το Χ. Τώρα που θα ανέβζα πάνω σε λίγο σε φόγω την εξουσία. Ετοιμάσου. Έχω ήκα. Έχω ήκα την κόρη μου. Τώρα θα έρθει και σε φωνάξει πάνω. Αύριο. Έλα πάνω. Όχι, αύριο. Come here, baby. Αύριο. Με αυτά τα γυαλιά είσαι πολύ ψαρωτικός όμως, να ξέρεις. Αυτά εδώ πέρα τα τετράγωνα, τα καινούργια σου τα κόλπα. Λοιπόν, πάμε γιατί. Πώς λέει, εδώ η Apple λέγεται. Τι εδώ η Apple λέγεται, τι θες να κάνεις. Έχω κάτι να πάω. Έχω να πάρω πράγματα, τι θες τώρα. Λοιπόν, αύριο, ό,τι θέλεις. Καταρχάς να πούμε ότι μέσα στην εκπομπή, κατά τη διάρκεια της εκπομπής στις 9.30 ναι. Θα αρχίσουμε να μαθαίνουμε τους πιθανούς αντιπάλους ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού ναι. Στα υπογκρουπ που θα βγουν 9.30 ώρα. Καλά, εντάξει, για μέχρι, να βγούνε, μέχρι να βγουν θα. Όχι, θα τα δώσουμε. Δεν θα προλάβουμε. Όχι, αφού και την άλλη φορά τα δώσαμε εμείς εδώ. Δεν θα προλάβουμε. Είχαμε Γρηγοράδα, Χάρη Μανουλίδη, Τάνια Μοσχοπούλου. Μας εδώ είναι ο Εμμανουλίδη που είναι. Θα έρθει και αυτός, δεν θα έρθει. Ήρθε εδώ, είναι. Ήρθε. Α, ωραία. Χάρης είναι γρήγορος. Τον θέλω μαζί μου. Εννοείται. Θα έχουμε επομένως κάτι σε 9.30. Θετικότατη ενέργεια. Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε. Είναι θετική η ενέργεια του. Αν και εγώ, εκτός αν πιάσει αυτό το υποχθόνιο που. Ένας σπονδυσμό. Αυτό είναι χαρακτήρας. Χαρακτήρας. Ένας σπονδυσμό. Λέω γιατί μιλάς. Είμαστε μόνοι μας στο δωμάτιο. Αυτό πρέπει να το έχει πάρει από τον Μπούζο. Ποιος? Αυτό. Το. Να σου πω από κοντά ψιθυριστά. Το έχει πάρει από τον Μπούζο γιατί μπουζίζει επικινδύνος. Ο Πετρόπουλος ο Λάκης τα καρέκλα. Και αυτό και ο Πετρόπουλος. Δηλαδή Πετρόπουλος, Μπούζος και Χάρης Εμμανουλίδης. Νάτας. Νάτας.
ψηθεί. Μην πεις ότι στο παγό και ψιθυριστά όλα. Μην πεις ότι στο παγό. Ψιθυριστά. Όταν μιλάνε, είμαστε μόνοι μας. Όταν μιλάνε, δεν τους ακούς. Μα αυτό του λέω. Είμαστε δυο μας, γιατί έχω και πρόβλημα στο ένα αυτή, δεν ακούω και καλά. Έχει πέσει λίγο η ακούη μου από το ένα αυτή, από τα ακουστικά και από αυτά. Σε ακούς καλά? Δεν βάζω ακουστικά. Δεν βάζεις καλά. Από τότε μου κάτσε τη γροθιά ο Κιμπόκο. Ναι. Δεν βάζω. Α, από τότε. Έχω εμβοή. Γιατί μου την έκατσε στο αυτή απάνω. Έλα ρε φίλε, δηλαδή σου κάνει ζημιά ο Κιμπόκο. Τόσες μπουνιές έχω φάει. Και από το Κιμπόκο έγινε από ζημιά. Από το Κιμπόκο μου κάνανε. Τι έγινε φωτάρα, 6 χιλιόμετρα πρωινό περπάτημα αφού πήραμε τον Τιοντόρ Ντοστογεύσκη, τη ζητάμε άλλο μόνο ΠΑΟΚ. Τι έγινε, τα χαμψεράκια του καλοκαιριού κρύφτηκαν. Και το αρχιχάμστερ είναι εδώ όμως που σας βάζει στην κέλα. Τι έγινε, Ντίνο, τώρα για να τα ακούσεις. Ο Ιβάν δεν πρέπει να πουλήσει για να πάρει παίκτη ο ΠΑΟΚ. Θα πείτε πρώτα τους ομίλους και μετά. Τι έγινε. Έλα, παιδιά, να γλύψουμε. Τώρα τι έγινε. Ελάτε να το γλύψουμε. Όχι, να γλύψουμε το ράδιο Πειραιά. Θα γλύψουμε. Τι έγινε, Ντίνο. Έλα να γλύψουμε. Α, τα γλυψίματα. Πες μου τι έγινε. Γονιπετής, πώς πάει η Γκοντζάρεβα στην Ντίνο. Πες για άλλη μια φορά, μεγάλη Ιβάν, με έκανες ρόμπα. Δεν λέω τίποτα. Γιατί δεν λες? Κάτσε ρε φίλε, δεν έλεγες ότι σιγά με σας πάρει? Άμα δεν πουλήσετε, τον δεν παίρνετε. Τον αγόρασε, κάτσε, δώσε την είδηση. Λοιπόν, καταρχάς ο ΠΑΟΚ από την Παρασκευή, εφόσον βέβαια θα πάω, πάω μετά στη δικαίωσή σου, την πανηγυρική, που υποκλίνομαι, αλλά τώρα θα πας να φας τον φλόγο σου. Μετά θα πάω στην πανηγυρική σου δικαίωση. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ εφόσον έφαγε το άκυρο από τον Μπερδεγουέι, όπως σωστά πρόβλεψες ότι είναι Μπερδεγουέι, κινήθηκε για Τσαλόφ. Ο οποίος ήταν πιο ψηλά στη λίστα. Τι είναι ο Τσαλόφ τώρα, πούμε τον κόσμο. Λοιπόν, σωστά, γιατί κάποιοι δεν είναι. Ύψος, βάρος, καριέρα, χαρακτήρας. 26 χρονών. Τέλεια ηλικία. Ύψος, βάρος. 1,82-70 κιλά. 1,82-70. Παόλο Ρώση. Παρακαλώ. Παόλο Ρώση. Ναι. Μπράβο. 41 μάτς παίζει με Τσεσεκά, 16 γκολ. Ποια είναι η Τσεσεκά? Μόσχας. Μόσχας. Ναι. Ρώσος είναι. Μόσχα παίζει. Τσεσεκά Μόσχας. Ρώσος. Ναι. Ρώσος. Και γι' αυτό γίνεται και το. Μην έρθει τώρα και μας πει θέλει προσαρμογή κανένα εξάμεινο. Έχει εδώ Σδόεφ. Α, ναι. Έχει εδώ ο Σντόεφ, έχει ο εδώ ο Κοντζάρεβα. Θα μιλάει και τα ρωσικά. Η Κοντζάρεβα πάει στις εκκλησίες και ο Σντόεφ δύο χρόνια να προσάρμοσε. Έφυγε η Κοντζάρεβα, μεταγραφή δεν θα γίνει. Ποιος το έλεγε, όχι εσύ, κάποιος άλλος. Εγώ το έλεγα. Α, εσύ το έλεγες. Όλα εσύ τα λάθη. Το αρχιχάμστερ του καλοκαιριού είσαι εσύ. Εγώ πιέζω και διοίκηση. Και τα χαμστεράκια μετά, ναι. Πιέζω, εγώ πιέζω διοίκηση. Να το γύρισε τώρα. Εγώ πιέζω διοίκηση. Παιδιά, η μεταγραφή έγινε εξαιτίας του Κωστή, επομένως, για να ξέρετε. Λοιπόν, εφόσον ο ΠΑΟΚ είδε και αποείδε, πήγε στη δύσκολη περίπτωση του Τσαλόφ. Ελεύθερο το Τσαλόφ. Όχι. Πληρώνει για να. Ποιον πληρώνει? Την Τσεσεκά Μόσχας. Πόσο? 3 εκατομμύρια. Εκμεταλλεύεται, ναι, τη ρήτρα που είχε για ομάδα εξωτερικού και τη δίψα του Τσαλόφ να πάει να παίξει Ευρώπη. Αυτό εκμεταλλεύεται. Γιατί τον Τσαλόφ του χτύπησε ξανά την πόρτα και του έλεγε τι να έρθω στην Ελλάδα να κάνω. Το παίζει φίρμα, εντάξει. Διεθνής με την Εθνική Ρωσίας, παίκτης στο πικ του 26 ονών, πριν 2 χρόνια τον ήθελε η Κρίσταλ Πάλας 25 εκατομμύρια. Τεχνικά χαρακτηριστικά. Τεχνικά χαρακτηριστικά είναι παίκτης που αρέσει τον Λουτσέσκου, γιατί συμμετέχει πολύ στη δημιουργία του γκολ. Βέβαια, αυτό που τον ξεχωρίζει σίγουρα είναι τα τελειώματά του, τα οποία είναι πολύ ποιοτικά. Ελίσσεται, ξεγλιστράει μέσα στην περιοχή σαν τον Μπέργκ, έχει αυτές τις αέρινες κινήσεις. Μάλιστα. Τελειώματα καταπληκτικά. Είναι στην Μπέργκ, με άλλα λόγια, να πούμε τον κόσμο. Εντάξει, ο Μπέργκ είχε και άλλα στοιχεία. Τριπλίτσα έχει. Έχει τριπλίτσα, βέβαια. 1,82 κεφάλι έχει. Κεφάλι δεν τον έχω δει να βάζει πολλά ακόμα με κεφάλι. Πιο πολύ κάτω είναι. Πιο πολύ κάτω και συμμετοχή στο παιχνίδι της ομάδας. Πέναλτι φάουλ βαράει. Πέναλτι σπεσιαλίστας. Και μάλιστα πολλοί κράζουν γιατί τα μισά γκολ τα βάζει με πέναλτι. Αλλά τα βάζει όλα. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, άμα μπαίνει ο άλλος στην περιοχή και το κερδίσει. Ναι, έχει βάσει τα δύο τελευταία χρόνια 41 γκολ. Ένα 300 θα πάρει. Ένα 300 θα πάρει. Ωραία. Συν τον πόνους. Το πόνους τι είναι? Άλλα 2-3 εκατοστάρικα. Α, υπάρχουν πόνους στις εταιρείες. Βέβαια, δεν έχουμε, εμείς δεν έχουμε πόνους. Πήγα να φάμε τις γαρίδες προχθές. Πόνους ήταν αυτό. Τη στεμπούρα που φάγαμε. Ούτε πόνους θέλουμε, ούτε πόνους. Ούτε τιμωρίες. Ούτε τιμωρίες. Καλά είμαστε. Σωστά. Άρα, ένας λόγος που ο ΠΑΟΚ δεν προχωράει και του ΜΕΙΤΕ γενικότερα, γιατί κάποιοι στέκεστε και λέτε, γιατί τα έψαξα και ρώτησα και έμαθα. Χάθηκε ο ΜΕΙΤΕ, πάει. Όχι. Όχι. Θα σου πω τι γίνεται με το φίλε, ΜΕΙΤΕ. Φίλε, μη με νευριάζεις. Ναι. Καλύτερα μην έρθει. Θα έχουμε προβλήματα εδώ. Δεν θα έρθει λογικά, έτσι, ναι, πως πάει. Δεν θα έρθει. Ο ΜΕΙΤΕ έπαιρνε ένα 800 και λέει θέλω 2. Α, θέλει πάλι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ λέει. Όχι, ένα 700 έπαιρνε. Ένα 800 στην Μπενφίκα. Ένα 800. Θέλει 2. Εδώ πόσα έπαιρνε? Είναι 700, δεν μου πες. Εδώ ο ΠΑΟΚ του δίνε το 1.200 πέρσι και τα άλλα τα έπαιρνε από την Μπενφίκα. Ναι, ναι. Τώρα όμως, άμα τον αγοράσει, πρέπει να τα πληρώσει όλα εσύ. Όλα εσύ. Ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να περάσει κανένα συμβόλαιο πάνω από 1,5-1,6. Έτσι, βάλει ρήτρα ο Ζήφκοβιτς, ναι. Όχι. Δεν θέλει τα αποδυτήριά του να χαλάσουν. Ο Ζήφκοβιτς. Ναι, εσύ τώρα εδώ πέρα μέσα. Σέρβος. Μισό. Ναι. Εάν είσαι εσύ εδώ πέρα και παίρνει 10 φράγκα. Ωραία. Και βλέπει ότι είσαι Ζήφκοβιτς. Έχει πρώτο σαν γκολ, πρώτο ασή. Και έρχεται ο Χαρούλης, μαθαίνει. Δεν ήρθε ο Χαρούλης, ήρθε άλλο. Έρχεται ένας άλλος. Ο κόκκινος το ρομίστη, όταν εμένα μου το ανέλησε το κοινικό σπίτι.
Ξέρεις, είναι παραπάνω. Πόσα παίρνει λεπτά. Δεν θα διαμαρτυρηθεί. Ορίστε, τα λε. Μα δεν διαμαρτυρήθηκα. Τα λε όμω. Γέλουσα, λέει το γενικό σκούλικο. Ναι, για πε. Ποιο είναι πιο ακριβό πληρωμένο στη Μετρόπολη. Λέω, ξέρω εγώ. Κουλιανό, εγώ λέω, δεν ξέρω. Ναι, λάθο. Λάθο λέει. Ναι. Ο κόκκινο λέει. Λέω, γιατί είναι ο κόκκινο. Βάλε λέει πόσο δουλεύει ο κόκκινο και τι παίρνει. Διέρεσέ το κτλ. Μπαμπαμπαμ. Χαρτί μολύβι. Βγήκε παραπάνω το ρομίσιο. Είδες λαχαμάλι ότι παίρνεις λιγότερο από τον κόκκινο. Πάρ' τον κάτω τώρα. Έβγαλε τις ώρες το ημείο. Πάρ' τον κάτω τώρα από τον. Δεν θέλει λοιπόν ο ΠΑΟΚ να χαλάσει αυτή την ισορροπία. Σου λέει να έρθει κάποιος και να μάθουν ότι η άλλη παίρνει δύο. Και η προσφορά αυτού που παίρνει δύο είναι. Να είναι πολύ λιγότερη από αυτού που παίρνει ενάμιση. Ενάμιση. Θα έχουμε θέματα. Θα έχουμε θέματα. Οπότε το βάζει εκεί. Εντάξει, γι' αυτό κιόλας δεν προχωράει πολύ του ΜΕΤΕ. Λοιπόν, άρα Τσαλόφ, Τεντόρ Τσαλόφ, τον περιμένουμε και εντός της εβδομάδας. Παίρνει τη βίζα. Ναι. Θέλει να έρθει να παίξει Champions League, θέλει να παίξει Ευρώπη. Είναι μια μεταγραφή βασανή. Είναι η αεροδρομίου μεταγραφή. Ναι, χρηματιστηριακή του αξία 11 εκατομμύρια. Δηλαδή δεν το παίρνει 32-33. Όχι, ρε, όχι. Και αυτά το παίρνει 26. Είναι, το παίρνει διεθνή, είναι το μεταγραφή παίρνει... Βέγγα. Ναι, έτσι. Που λέει και ο άλλο ο δικό σου κάτω. Δεν, λοιπόν, δεν έμαθα κάτι. Χαίρομαι ναι. Γιατί και οι τέσσερι ομάδε πάλι θα είναι δυνατέ. Πρωταθληματάρα θα έχουμε. Θα γίνει πρωταθληματάρα. Ο Φουκαρά ο Άρη θα είναι πέμπτο. Ο Άρη έχασε το αεροπλάνο. Η Microsoft δημιούργησε θέματα και με στήσεις και έμεινα μόναχο. Τον Άρη τον θα έχει, τα πούμε αυτά. Τον Άρη τον έχει φτύσει και ο Αλλάχ και ο Θεός και ο, σταμάτα, ο διάβολος. Ρε, τον έχουν φτύσει το μουτζό με χέρια, με πόδια, με φτερά. Τι πράγμα είσαι. Να πάει στο τι πράγμα είσαι. Λοιπόν, άρα ο ΠΑΟΚ φέρνει Τσαλόφ. Πότε έρχεται και τα λοιπά. Μπορεί να έρθει μέχρι Τρίτη Τετάρτη τώρα. Ο Χάρης. Ναι, ο Χάρης απλά να τον υποδεχτεί. Κυριακή θα φύγεις. Παρασκευή. Ναι, ναι, μαζί. Για πέμε το πρόγραμμά σου ένα λεπτό για κάτι που τσομπολεύσουν. Πού θα κοτσομπολεύσεις. Πού θα πας. Τι που θα πάω. Επέστη. Θα φύγω. Έκλεισε. Θα... Που δεν... Έκλεισε. Πώς δεν έκλεισε. Θα πας δηλαδή νησί, κόλπα. Δύο νησάκια θα πάω να δω. Υπάρχει και το μωρό μαζί. Ναι. Όχι το μωρό τη γυναίκα. Ενώ το... Τι, τον Αχιλέα. Το Αχιλέα. Τι μωρό, Αχιλέας με έφτασε κιόλας. Κάθε μέρα το βλέπω όλο ένα και αγριεύει. Κατάλαβα. Ναι. Σε κατάλαβα. Δεν θα κάνω σεξ. Θα πηδάς μου λοχτά. Θα στέλνω για τσίχλες, αλλά εσύ πρέπει να σε έχω και σένα. Συγκαβάλα σέσωσε με τσίχλες. Συγκαβάλα μέσωσες με τσίχλες. Συγκαβάλα μέσωσες. Και αυτό σφαίρα. Του λέω α, με το πάσο σου, ρε αγόρι μου. Χαλαρά, μην βιάζεσαι. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται και με θέμα τη Σουντάλη. Θα επιστρέψουμε να ολοκληρώσουμε τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, να πάμε στο Λαμέλα, στην ΑΕΚ, η οποία συνεχίζει και αυτή να την ενίσχυσή της. Πώς θα πάει ο Παναθηναϊκός θα μας με την Μπότευ. Ο Ολυμπιακός και αυτός ανακοίνωσε στόπερ, χάθηκε τον Braithwaite. Και θα συζητήσουμε λίγο για τον Braithwaite, όπου είχαμε πανηγυρική δικαίωση εδώ του Τίνου. Θα πάμε να δούμε Βέλντε, ο οποίος είπε όχι στο MLS. Θα περιμένουμε τις κληρώσεις 9.30. Η επικοινωνία μας κάτω από μια υπέροχη κορασίδα, έτσι, ασύλληπτη κορασίδα, στο Facebook του Μετρόπολης. Έχουμε και Instagram stories, Νίκος κάτω Παύλα Κουλιανός. Τα βλέπω όλα τα μηνύματα και θα τα διαβάσουμε αμέσως μετά. Προς το παρόν, επειδή το καλοκαίρι θέλουμε απλά πράγματα, το σίγουρο όμως είναι ότι θέλουμε και πολλά. Πολλά μπάνια, πολλές βόλτες, πολύ φαγητό από το μπουφέ του Λατεράς, ο Ρίτζες, η Καζίνο Θεσσαλονίκη. Εδώ η γευστική απόλαυση φτάνει σε άλλο επίπεδο με αυθεντικές συνταγές, λαχταριστά εδέσματα, δροσερές σαλάτες και γλυκές εκπλήξεις για το φινάλε. Κάθε γεύμα είναι μια πλούσια εμπειρία γεύσεων που μπορείτε να απολαύσετε απεριόριστα. Χαψεράκια μου αγαπημένα, καλοκαιρινά, έτσι. Τώρα θες, σας θέλω λίγο τώρα που γκρινιάζατε 10 μέρες μύρλα γκρίνια. Έπιασε πάντως η γκρίνια τόπο, έτσι λες και δεν θα έπαινε ο ΠΑΟΚ σεντερφόρ. Θα τους άφηνε έτσι ο Ιβάν Σαββίδης, έτσι και ο Λουτσέσκου. Επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται και με τη Σουντάλη, που είναι πιο πίσω το θέμα αυτό με τα γραφικά. Θα πάμε και σε άλλες ομάδες όλες, Άρη, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, τι γίνεται με Ζώτα Σίλβα, τι γίνεται με τον Ιωαννίδη. Έχουμε πολύ πράγμα, παρεούλα μαζί μέχρι και τις 10. Επιστρέφουμε μετά το κομψό διαφημιστικό. Σε μια εποχή που οι τιμές ανεβαίνουν, η ασφάλιση του αυτοκινήτου σας δεν θέλει σκέψη, θέλει εργοβάς. Γι' αυτό καλέστε τώρα 2310-300-305 ή στο δίκτυο συνεργατό τους και βρείτε την καλύτερη τιμή για το αυτοκίνητο ή την μοτοσυκλέτα σας. Εκεί οι τιμές, παιδιά, είναι από άλλη εποχή. Καλημεράρες παντού, good morning παντού, Μετρόπολης ακούτε, rap και cool στην παρέα σας. Με Αχίλλεα από το Στοχόλμη ήρθε να μαζί το φιλαράκι, έτσι εδώ μας έφερε και τα νυχτήρια για τις μπύρες. Στοκ. Τι στοκ. Χόλμη. Μάλιστα. Α, α.
Άμα την άκουγε ο Κόκκινος θα έλεγε ότι είναι στα Στοκ. Στοκχόλμη, έτσι. Ωραία πολύ. Η Στοκχόλμη. Ωραία, ωραία, ωραία πολύ. Λοιπόν, θα έχουμε μετά τις 9.30 είπαμε τα υπογκρούπ. Εδώ βάλαμε και ένα κουιζάκι μεταξύ μας. Με ποιον θα πέσει ο ΠΑΟ. Εγώ είπα και η Γκατζελόνια. Και εγώ Γκατζελόνια, για Γκελόνια. Γκατζελόνια. Ο Χάρης είπε την πιο δύσκολη, Σπάρτα Πράγας. Ναι. Γιατί δύσκολη η Σπάρτα Πράγας. Γιατί η Σπάρτα Πράγας είναι ομαδάρα, ρε φίλε. Ναι. Είναι ομαδάρα. Δηλαδή καλύτερα από σένα είναι. Θα είναι 50-50. Το θέμα είναι να μην πα στο 50-50. Α, δεν θέλετε να πάτε στον Πουνίδη. Θέλετε. Θέλω να έχουμε υποδιέστερη ομάδα. Χοντρό πυγμάχο θέλετε και αγύμναστο. Φυσικά αυτό δεν θέλουμε. Η Σπάρτα Πράγας. Φοβάσαι. Είναι δυνατή. Είναι πολύ δυνατή η Σπάρτα Πράγας. Το ταξίδι στην Πράγα όμως θα σας αρέσει. Το ταξίδι στην Πράγα δεν χάνεται. Άλλο αυτό. Θα πας δύο μέρες. Είναι μια ομάδα εισάξη του ΠΑΟ και στο τράσιο. Έχει ένα χάος. Σεξ χάος. Έχει εκεί πολλά τέτοια. Ό,τι θες έχει εκεί. Μπαίνεις, βγαίνεις, μπάτζ. 72 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία εκεί. Κοντά σε εσά. Πιο πάνω που σε λένε. Όχι, 78 έχει ο ΠΑΟ. Ναι, πήγε τόσο. Τώρα άμα πάει τον Τζαλόφ πάει 89 και είναι πρώτο με διαφορά σε σχέση με ΑΕΚ που παίρνουν. Οπότε το αυγό στο πισινό το έχει ο Λουτσέσκου. Καλά κάνει. Ο Λουτσέσκο αυγό θέλει να έχει στο πισινό. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή, άμα βγει, δεν βγει πρώτο με αυτά που του κάνει. Δεν είναι. Θα δούμε και του άλλου θα πάρουν. Αρχίζουν να καυγίζουν πάλι. Μα θα φωνάζουν. Όπω είπε πολύ ωραία. Είσαι ο ΠΑΟΚ του Βουλινού και του αυτού. Τώρα έχει. Ναι, αλλά εφόσον. Ναι, είναι, ναι όποτε μα βολεύει, δεν είσαι ο ΠΑΟΚ του Βουλινού. Όποτε μα βολεύει, τι μεταγραφέ γιατί ούλε να το πει. Παίρνει σε τερφοράρα. Αφού γκρινιάζανε. Σου κρατάει τον Κωνσταντέλια. Χωρί να πουλήσει κανέναν και χωρί να περάσει επόμενη φάση. Σου φέρνει τον Καμαρά, εντάξει, είχε να παίξει κάνα δύο χρόνια ο Καμαρά. Όχι δύο χρόνια, ρε φίλε. Τον Γενάρη έπαιζε Φλεβάρι. Είναι άριθμο να πούμε. Θα το φτιάξει ο Λουτσέσου. Δεν αγώνουμε για τον Καμαρά. Ο Καμαρά θα είναι από του καλύτερου χάτου που έχει την ψιλοβολέψει δεξιά. Μια χαρά είμαι. Εντάξεις. Μια χαρά είμαι. Ένα εξτρέμ θέλω ακόμα. Ναι. Ο οποίος είναι ο Τισουντάλη. Θα δούμε αν θα είναι ο Τισουντάλη. Ο Σιντουλάη, πού είναι αυτός. Ο Τισουντάλη είναι στην Γάνδη. Ναι. Πήρε τηλέφωνο μάλιστα και το φίλο στον Καντουρί. Ναι. Του έμαθα ότι τον Ζαχαρό είναι ο Τζαπαύλο, ο δικός μας. Να τον κάνει τι. Να τον πάσω μακεδονικό, κάτι τέτοιο πήρε το αυτάκι. Τι, σε ποιο πόστο θα τον βάλει. Παίχτη. Παίχτη. Ναι. Και θα δουλεύουμε εμείς για πληρώνει ο Αδρός στον Καντουρί. Ξέρεις τι κλωτσιές θα φάει ο Καντουρί. Έλα, αυτά πας εκεί τον είδες στο τέτοιο που παίζει στο πάτερ και είπες. Τον έχει μάνατζορ ο Ανδρώνης να φέρει τον Καντουρί. Τσάμπα λεφτά του δώσει τον Καντουρί. Έχει το κόκκινο ο Καντουρί, θα είναι και άλλο να τα τραβάει ο οργανισμός του. Το ήξερα, το είχα κρατημένο από την Παρασκευή. Μόλις είδα μακεδονικός φερματιές για Καντουρί. Oh, ναι. Συνεργάτε, τον έχουμε εδώ πέρα. Πάρ' τον Ελκαντουρί να βγει Λάρισα. Πάντως, ο Ηρακλής. Τι τον κάνει, κάτσε λίγο. Ναι. Τι τον κάνει τον Ελκαντουρί. Ποιότητα, ρε φίλε. Ο Ελκαντουρί έπαιζε στον Τζόλα Πάντελ και τραυματίστηκε. Πάντησε στραβά. Ποιότητα, ρε φίλε. Τι ποιότητα. Ποιότητα. Ο Ελκαντουρί τον έχει σε αυτή την κατηγορία θα είναι μαέστρο. Ρυθιά μου σωτηρία περπατούσε πιο γρήγορα από τον Ελκαντουρί. Η άλλη πια σου μ' αρέσει. Άλλη... Θα του χαλάσω τη μεταγραφή. Δηλαδή θα βγω έξω με πλακάτ, θα πάρω και το 40 που είναι μακεδονικό, θα φοράω. Ότι Ελκαντουρί, ρε! Δεν του φορά. Θα πιάνει την πολιτευτικό τώρα 40 γιατί τον έδιωξε να πούμε. Ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Τι Ελκαντουρί. Λοιπόν, μα είναι δυνατόν τώρα να είναι μπαλαδόβατσα ο Παύλος ο Ανδρός και να πάρει τον Ελκαντουρί. Τι Ελκαντουρί να τον πάρει. Αυτό το ερείπιο τώρα. 33 χρονών είναι μόνο. Τι 33 ρε, αυτός βαδίζει και παραμιλάει. Πέρσι στη Ρουμανία τι έκανε συγκλούς τώρα. Για πες τι έκανε στη Ρουμανία. Για να δω τι έκανε πέρσι στη Ρουμανία. Πόσες φορές, πόσες τραυματίες. Κάτσε να δω τι έκανε πέρσι. Στην πισίνα έκανε. Μπάνιο, έχει φοβερή πισίνα. Ναι, αλλά δες εδώ τι εργαλείο είναι ρε φίλε. Βλέπεις Καντουρί και βλέπεις ότι παίζει σε 7 θέσεις. Τι παίζει. Ποιο δεν θα ήθελε ένα τέτοιο παιδί. Λοιπόν, πέρσι στη Ρουμανία, μισό. Στην Κλούζ, 9 μάτς έπαιξε. 9 μάτς έπαιξε. Ένα γκολ. 9 μας ένα γκολ και το πάρει στο μακεδονικό. Ναι. Δεν πρόκειται να βγει. Κοίτα, μην πέσει κιόλα με αυτά που ακούω. Λοιπόν, πάντως τον Ελκαντουρί τον πήρε τηλέφωνο ο Ταρίκ τη Σουντάλη, γιατί είναι Μαροκινός και ο ένας Μαροκινός και ο άλλος. Ναι. Αυτός εδώ είναι ο. Αυτός είναι ο τη Σουντάλη. Εξτρέμ είναι αυτός. Αυτός είναι extreme center four. Αυτό να το λέω. Αυτόν καλύπτει δύο πλευρές. Αυτό τώρα, άμα έχω εγώ αυτοκίνητο αστυνομικό. Στο ψυρίζει. Για πλάκα. Πεζό 308 που έχουν κάτι μπάτσι να πούμε και τον δω στο δρόμο. Ναι. Όπως θα είσαι, το σταματήσεις. Τα στοιχεία σου όπως είσαι. Με λοιπόν, αυτή τη μούρη. Αυτός εδώ ξεκίνησε να παίζει μπάλα πώς, στον δρόμο. Πού να παίξει μπάλα αυτός. Έκανε ζογκλερικά με την μπάλα σου στον δρόμο και πληρωνόταν έτσι. Έκανε διάφορα έτσι. Α, στα φανάρια ήταν. Μπράβο. Τέτοιο θα πάρετε. Μάλιστα. Ναι, αλλά τώρα μιλάμε για πιτσιρίκους πώς ξεκίνησε. Ναι, τώρα είναι 30-31 χρονών είναι. Και το φέρνει αυτό στην Θεσσαλονίκη. Είναι η δεύτερη κίνηση που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Ένας παίχτης. Δεν το θυμάσαι με τη Γάνδη, αφού με είχε ενθουσιάσει εδώ. Τι τρίμπλα, τι μπρίο, τι. Ποιος, ο εξτρέμ. Ο εξτρέμ, ναι. Αυτός ο Ασχημάντρας. Ο Ασχημάντρας. Στους παικταράς. Αυτό σε λέω. Αυτός γρήγορος, ναι, ναι. Αυτό θα φέρει. Αυτό να θέλει να φέρει. Αν φέρει και αυτό να. Θα μορφύνει τούμπα. Αν φέρετε, κλείστε. Τι έλεγα. Κλείστε τις σύραγγες. Κλείστε τις σύραγγες, μην κατεβαίνω κάτω γιατί θα μοιράζουν τετράμπαλα. Έτσι, κλείστε τις σύραγγες άμα φέρει και αυτό να. Πρόσεχε, αυτά δεν θέλει να τα λέει ο Λουτσέσκου.
Ναι, το ξέρω, αλλά εγώ θέλω να τσικλήσω λίγο κόσμο όμως τώρα. Δεν πειράζει, εμείς κάνουμε σόου εδώ. Ούτε το κέλυφος της γαρίδας δεν έφασε. Ούτε το κεφάλι. Ούτε το κεφάλι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ με τον παίχτη τα έχει βρει. Το θέμα είναι, το ΠΑΟΚ με τον παίχτη τα έχει βρει. Ο παίχτης πήρε και Καντουρί. Αυτό ξέρεις τι μου δηλώνει όμως. Τι σου δηλώνει. Θα πουλήσεις παίκτη. Μπράβο. Αυτό μου δηλώνει θα πουλήσει. Μπράβο. Ποιο θα πουλήσει τώρα, το Κωνσταντέλια πουλήσει. Όχι, όχι, όχι. Το Σαμάτα θα πουλήσει. Το Σαμάτα θα πουλήσει. Βέβαια. Δηλαδή... Αφού παίρνει δύο φορ, τον οποίο ο ένα παίζει και αριστερό εξτρέμ. Α πουλήσει το Σαμάτα. Ναι. Και κρατήσει το δεσπότο αυτόν. Ε, όλου αυτού δεν του πουλά. Φίλε, είσαι το πρώτο φαβορή. Γι' αυτό μα δίνουν τέταρτο οι σχηματικέ για να του φάμε εμεί πάλι τώρα. Τέταρτο σε δίνουνε. Τρίτο, τέταρτο εκεί. Τρίτο, τέταρτο. Χτύπα ένα εικοσάρικο. Δίνει λίγο όμω πάλι. Πέρσι έδινε 20 φράγκα. Φέτο δίνει 6. 6. Ναι. Είναι λίγο το 6. 6 είναι 5, λίγο. 5, 4, ναι, 75. Ναι, ναι. Είναι πιο υποψιασμένοι. Πιο... Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ με τον Τσουντάλη τα έχει βρει. Το ξαναλέμε. Με τα βρήκε. Πρέπει να τα βρει με τη Γάνδη. Γιατί μιλάμε πάλι με αγορά. Ο Ιβάν που δεν πληρώνει πριν κάνει. Πάλι έσκασε 3. Πρέπει να σκάσει άλλα τόσα τουλάχιστον στη Γάνδη. Τελείωσε ρε ο πόλεμος. Όχι. Και με πόλεμο το κάνει. Και με πόλεμο. Πάνω και με φορά, πόλεμο. Και χωρίς να πουλήσει. Πάνω στη και χωρίς να προκριθεί. Ναι. Τι άλλο να σε κάνει, ρε φίλε, αυτό. Εμένα τι να με κάνει. Εσύ. Βέβαια, βέβαια, εσύ έχεις δικαιωθεί πανηγυρικά εδώ και 20 μέρες για τον Μπερδεγουέι. Παπαπαπαπαπα. Τι έκανε αυτό τι έκανε αυτός ο Μπερδεγουέι. Αυτό τι έκανε. Πάμπλου τη γυναίκα. Ναι, πάμπλου το αυτό. 33 χρονών. Μπράβο. Και μισό. Θα έρθει στην Ελλάδα. Να κάνει, ήρθε. Ναι, να κάνει διακοπές ήρθε. Ήρθε, πήγε κάτω στον Ολυμπιακό, στα, πέρασε εργομετρικά. Στα νησιά, πια εργομετρικά να πέρασε. Και ξαφνικά φρούτ και πόρδος που λέει ναι, και ένα ναι. ψυχούλα. Τι σημαίνει πέρασε τα εργομετρικά. Πέρασε εργομετρικά και σηκώθηκε, έβγε λέει γιατί του ήρθε καλύτερες προτάσεις από Τουρκία και από πού αλλού να δεις. Τουρκία και από Αγγλία, Everton. Έχει κανένα γορίλα ο Μαρινάκης τώρα σαν τον Δεν αντίλα. Ξέρω, σηκώθηκε, έβγε, πήρε το αεροπλάνο και γεια σας. Ναι, αυτό. Αυτό θα πόσο τον ακούτε. Θα τον ακούτε. Αυτοί οι τύποι ναι. που δεν έχουν κίνητρο, που έχουν μεγάλα τάλιρα στις τσέπες τους και πλούσιες γυναίκες, στα 33 μπάλα δεν θα σε παίξουν. Δηλαδή και ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός πιαστήκανε κορόιδα. Τι τον θες αυτό να τώρα με την πλούσια την κόμενα εκεί και τα. Ο Παοξής πανηγυρίζει. Ο Παοξής εγώ του το έλεγα. Γιατί εφόσον δεν πήρε τον. Και θα πάρει αυτό τον. Και παίρνει πήρε τον Τζαλόδο. Ο Τζαλόδο θα πάρει αυτό τον Ασχημάντρα. Άμα πάρει και αυτόν ο Παοξής δεν θα πάρει πάρα τώρα, πολύ. Ο Μπερδεγουέι είναι σαν τον Καντουρί. Θα έρθει εδώ ναι. στη Νεάπολη. Θα το φάμε στη μάπα. Θα... Σε ποιο είναι στο Διαβαλκανικό πηγαίνει ο Παύλος στους παίκτες. Το είδα. Το Διαβαλκανικό θα γεμίσει με τον Καντουρί. 9 μάτς, 1 γκολ στην αυτή που έπαιξε. Μιλάμε τώρα για τραγέλα. Εν τω μεταξύ, ο Τσουντάλη τώρα πάμε από το ένα. Πάντως δικαιώθηκε με τον Bear the Way 100%. Το είχε πει ότι είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι αλλιώτικα, είναι αυτό, πλούσιος. Πρέπει να στο δω πιστώσω, ρε φίλε. Πάντως. Πρέπει να κάνω μαθήματα στους επιχειρηματίες. Ποιους να παίρνουν και ποιους να μην παίρνουν. Ποιους θα συλλαμβάνουν και ποιους θα διώκουν στις δουλειές. Ο Τσουντάλη πάντως. Δηλαδή, ναι. θα πουλάω. Φύγαμε μεταξύ του Σκορδόλη. Θα του πω το παρουσιαστικό. Το feedback. Τα πτυχία και τα αυτά οι ειδικοί ναι. και εμένα θα με βάλω σε ένα δωμάτιο ναι. από πάνω μέχρι κάτω να το σκανάρω. Μάτια, μύτες, φρύδια, συμπεριφορά, κίνηση χεριών. Όλα, όλα τα πιάνεις αυτά. Ναι, όλα. Το βάδισμα αργό, γρήγορο και να του πω πάρτον ή μην τον παίρνεις. Άρα θα κλείνει μεταγραφή πάνω σε σένα. Θα είσαι αυτός που θα δίνει τελική απόφαση. Ότι σου ντάλει πάντως η σύζυγός του. Βρήκε σύζυγο με αυτό, τι μούρι. Εδώ αύριο φίλε, αφού πέρασε. Βρήκαμε εμείς. Εμείς βρήκαμε, σωστά. Και λεφτά αυτός. Είναι μποξέρ η σύζυγός του. Τι είναι, λέει. αν είναι μποξέρ. Αν είναι μποξέρ και αυτός έχει αυτά τα μούτρα. Δηλαδή, άμα πλακωθούν και το ρίξει κανένα μπουνιά, δεν θέλω να χωρεθεί γιατί με αυτά τα μούτρα τι να το χαλάσει. Είναι αθλήτρια kickboxing. Οχ, 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 οχ. Ταϊλανδέζα. Μεγαλωμένη βέβαια στο Άμστερνταμ. Είναι η Τίφανη Κρέντερ. Ναι. Έχουν δύο παιδιά. Στεγνή. Λοιπόν, μ' αρέσουν αυτοί οι τύποι. Άρα αυτόν τον παίρνει. Με μποξέρ γυναίκα. Με μποξέρ γυναίκα. Δηλαδή, δεν θα παίζει καλά, θα τον τραβάει και να μπερντέ στο σπίτι. Άμα δεν παίξει καλά. Τι βέσαι εδώ, βέσαι. Γιατί κούκλα. Κανόνισε τι θα λες στο ραδιόφωνο. Μην μας κάνει καμιά επίσκεψη. Σ' άρεσε. Και, και εμάς τα χέρια μας φεύγουν ακόμα. Καλά φεύγουν, αλλά μας ούρδε αυτή εδώ πέρα. Κανόνισε τι θα πεις στο ραδιόφωνο. Μην μας έρθει καμιά Ταϊλανδέζα μας κάνει κανένα. Ξέρεις οι Ταϊλανδέζοι ξέρουν μόνο, δεν ξέρουν μόνο kickbox. Ξέρουν και τα άλλα. Ναι, 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 εγώ τα φοβάμαι αυτά. Τα φοβάμαι αυτά, σου λέω. Αυτά είναι κόλπα ζόρικα. Ο ΠΑΟΚ του δίνει 1,2-1,3. Α, μην ξεφύγουμε από τον Ζίβκοβιτς. Δεν φεύγει κανένας. Θα θυμώσει ο μπαμπάς του Ζίβκοβιτς. Δεν φεύγει κανένας. Μη. Θες balance στα αποδυτήρια. Ναι. Θες να νιώθουν όλοι ωραία να παίζουν. Ναι, ο Λουτσέσκου ναι. του δίνει και τον χρόνο. Ναι. Δεν φεύγει κανένας. Τι είσαι, πιο μάγκας από τον άλλον. Όλοι προσφέρουμε πάνω κάτω το ίδιο. Έχω πάρει παιχταράδες. Τι είσαι, ο ΜΕΙΤΕ που θέλει 2 εκατομμύρια. Ωραία κομμουνιστική
Βέβαια. Προσέγγιση αυτή μου αρέσει στην επιχείρηση. Έχεις πάρει, ναι. Έχεις πάρει 15 παιχταράδες και θα παίρνουν όλοι το ίδιο. Ναι. Δεν έχεις κανένα. Έχεις και μερικούς χαμηλόμισθους. Να μην ξεχωρίσει δηλαδή κανένας και να πεις αμάν αυτός. Μπράβο. Πρέπει να το δώσω την μπάλα. Μπράβο, 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 μπράβο. Εντάξει, τα αποδυτήρια να μην σε μιλάει. Να το παίζει αυτό. Παίρνουν τα ίδια λεφτά. Ναι. Ο Λουτσέσκου του μοιράζει όλου περίπου τον χρόνο. Ναι. Είναι όλοι ευχαριστημένοι και το δείχνουν και στο γήπεδο. Ωραίος. Απλά τα πράγματα. Λοιπόν. Και πυγμάχος η γυναίκα και πυγμάχος. Δύο παιδιά έχουν. Φέρτε τον. Ναι. Να το φέρουν αυτό να. Ωραία, με αυτά τα μούτρα. Πλάκα κάνει τώρα. Τον θυμάμαι κάτι τρίπλες που τραβούσε στη γραμμή, έμπαινε μέσα. Σκοράρει κιόλα αυτό. Έσελε, μου έστειλε μήνυμα. Ναι, αυτό βάζει. Τι σκοράρει, 20 γκολ έβαλε. Σκοράρει κιόλα, αυτό λέω. Ναι. Και είναι και διπλοθεσίτη με την έννοια ότι παίζει και φορ και αριστερά που θέλει ο Πάοκ εκεί να ξεκουράζει. Ναι, είναι δεξιοπόδαρος και πέσει. Θα κλείνει μέσα. Ναι. Oh. Πολύ τρίμπλα. Δηλαδή να έχει και αυτόν και τον Κωνσταντέλια σε κέφια. Να δούμε θέαμα, ρε. Τι έγινε, ο Ιβάν τελικά δίνει ή περιμένει να προκριθεί. Θέλετε να γλύψετε τον Ιβάν. Όχι, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Δεν θέλω να γλύψω κανένα. Θέλω να είμαι τίμιος. Δεν θέλω ούτε να συχτηρίζω ούτε να αποθεώνω. Αν πάμε Αύγουστο, ναι. Μείνει ο Κουλιεράκης, μείνει ο Κοντάρσκι, μείνει και ο Κωνσταντέλια, θα προσκυνήσουμε τα πόδια. Πρόταση για τον Κωνσταντέλια έχει απορριφθεί. Προτάσει για τον Κοντάρσκι έχουν απορριφθεί. Τι άλλο να κάνουμε τώρα. Εγώ θα δω τέλειο Αυγούστου. Μήνυμα από τον Πόκο Λόκο. Ποιο, το Ρουφιάνο εδώ πέρα. Τι κάνετε, βρίσκομαι στο λιμένα της Θάσου και σας άκουγα πριν πάω στη δουλειά. Τι κάνει αυτός εκεί τώρα στη Θάσου. Έχει βρει κανένα κοροϊδό. Άκουσα καλά τι είπε ο διπλανός σου. Ρώτα τον αν ξέρει που είναι ο Νόε που έκανε την Κιβωτό. Από ποια χώρα του πλανήτη είναι. Να μάθει επίσης ποιος είναι ο Ενόχ. Προφήτης από τους τρεις που τράβηξε ο Θεός και δεν πέθανε. Από, πλοία χώρα της, από ποια χώρα της Αφρικής είναι. Αυτός είναι παππούς του Νόε. Φυλάκια, πες όταν έρθει η Θάσου να περάσει το πόρτο βαθύ να του κάνουν τραπέζι. Να τους και τραπέζι. Ναι, να με μαρτυρήσεις πάλι στο αφεντικό. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, ο Μπόκο Λόκο έχασε καταρχήν 20 κιλά. Έγινε κανονικός, σωστός. Ναι. Μου έχει πει ότι για πες, μου λέει, όλοι οι θρησκευτικοί που είναι τώρα μας ακούν, όλοι οι θρησκευτικοί. Ναι. Καθηγητάδες, ιστορίες κτλ. Εδώ, στη Θεσσαλονίκη μας ακούν και οπουδήποτε αλλού μέσω του ίντερνετ. Άκου. Η Κιβωτό λέει του Νόε, έβαλε μέσα ο Νόε όλα τα ζωάκια. Τα ζευγάρια κτλ. Ναι. Έβαλε να πούμε ό,τι ζωικό βασίλειο υπάρχει. Έβαλε όλα τα ζωάκια. Εντάξει. Και έβαλε και τον άνθρωπο, τον άντρα με τη γυναίκα. Ναι. Μαύρο έβαλε μέσα, λέει. Μπορεί να ήταν μαύρο. Δεν έβαλε. Δεν έβαλε. Δεν έβαλε μαύρο. Πώς λοιπόν γίνεται. Πού το ξέρεις ότι δεν ήταν μαύρο. Εσύ που ξέρεις ότι έβαλε μαύρο. Δεν ξέρω. Λέω εικασία κάνω και εσύ κάνεις εικασία. Στη βιβλιογραφία ναι. Μαύρο δεν υπάρχει. Και λέω άμα πας όμως στη βιβλιογραφία της Γουινέας και της Αιθιοπίας μπορεί να σου πει ότι ήταν μαύρο. Όχι. Δεν υπάρχει μαύρο στην Κιβωτό του Νόη. Και το ερώτημα τίθεται και είναι το εξής. Να μας πούνε οι καθηγητάδες. Πώς είναι δυνατόν εφόσον δεν υπάρχει μαύρο γαργαλιάρη μέσα. Δεν υπάρχει. Και να βγει η Αφρική και τα λοιπά. Ο κόκκινος έδωσε την. Για δώσε την απάντηση του Γρηγόρη. Επειδή είχε πολύ ήλιο. Μάβησα. Κοιτάξτε, στην πορεία εξελίχθηκε ο άνθρωπος. Έγινε και πιο σκούρη, έγινε και πιο μαύρη. Ναι. Ξεκινήσαμε άσπρη, αλλά απλωθήκαμε και κάποιοι λόγω δηλαδή, DNA. Δεν θέλει να πει ο κόκκινος. Ναι. Ότι ο ήλιος στο κορδελιό και παραπάνω. Και βέβαια, πώς και ο ήλιος στο κορδελιό, πλάκα με κάνει. Στο δεντροπόταμο. Και η τρύπα του όζοντος είναι πάνω από το δεντροπόταμο. Ας κόκκινε το παράμετρο. Τι πράγμα είσαι, δηλαδή το τρώσω. Κάτσε να μάθω μήπως έκλεισαν οι αρτηρίες όλες. Λοιπόν, του κάνω ένα τηλέφωνο. Να τελειώσουμε λίγο μετά του ΠΑΟΚ να πάμε και στους άλλους. Καταρχάς σήμερα είπαμε 9.30 έχουμε την κλήρωση. Καλά, κατά δεύτερο λόγο χθες ολοκληρώθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας του ΠΑΟΚ. Τέλος. Πόσο. Όποιος πρόλαβε, επίσημο αριθμό δεν έχουμε. Α, εν τω μεταξύ. Ναι. Με σταματάω στον δρόμο, με παίρνουν φίλοι, με έχουν ζαλίσει. Τώρα θα το λύσουμε. Πώς θα πάω εγώ στο μάτς, έχω τα παιδιά μου. Τι είναι αυτός. Μην με ζαλίζετε. Έλληνας, ξένος τι είναι. Τι είναι, Έλληνας. Έλληνας, άμα πήρε. Είναι ένας, έχω ένα φίλο στην Καβάλα. Ναι. Θέλει να έρθει να δει του ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός με τα παιδιά του. Πώς θα το κάνω, δεν το κάνω. Θα πρέπει να πάρει τα παιδιά του εισιτήρια, με να πάει στον ΚΟΒ, να τα δηλώσει με κάποια στοιχεία, βέβαια, ναι. Θα πρέπει να πάρει. Δεν βάζω τα παιδιά μου πλέον έτσι μέσα. Πρέπει να φαίνονται. Υπάρχει ταυτοπροσωπεία. Λοιπόν, να πούμε ότι. Ένα δευτερόλεπτο δώσε μου. Εισιτήρια θα δοθούν από σήμερα μετά τις 10, νομίζω θα είναι στη διάθεσή σας για το μάτς με την Μπάνια Λούκα. Εκτός από τις σειρές 4 και 7. Γιατί? Εκεί προφανώς έχουν τελειώσει. Α, έχουν πουληθεί. Ναι, έχουν πουληθεί για το μάτς που θα γίνει Τετάρτη 8:30 τώρα. Πότε, Τετάρτη 8:30. Τετάρτη 8:30. Τετάρτη 8:30. Υπάρχει πρόβλημα για τους φίλους του εξωτερικού. Mm. Οι οποίοι δεν έχουν ακόμα την δυνατότητα ταυτοποίηση στο gov.gr, καθώς η πλατφόρμα είναι ακόμα υποδιαμόρφωση. Oh. Με δεδομένο πως η ταυτοποίηση στο gov μετά την αγορά εισιτηρίου είναι βάση του νέου νόμου απαραίτητη για την είσοδο, μέχρι να αποκατάσταση αυτή τη παράληψη, παρακαλούμε τους κατοίκους του εξωτερικού να μην προχωρούν στην αγορά εισιτηρίων, γιατί δεν θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν εισιτήριο. Δεν μπορούν να μπουν. Πότε θα μπορούν.
Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Άρα είναι φοβερό. Είσαι παιδάκι, δεν μπορείς. Είσαι κάτοικος εξωτερικού που ήρθες εδώ καλοκαίρι, δεν μπορείς. Ναι. Είναι θέμα. Αυτά έπρεπε να τα έχεις φτιάξει. Να... Μπράβο. Έλα λίγο, έλα εδώ, εδώ Αχιλέα. Ο Αχιλέας μπορεί να μας βοηθήσει γιατί είναι κάτοικος εξωτερικού. Άμα είσαι 8 χρονών, τι φορολογική δήλωση να κάνεις. Ή 10. Εντάξει, εγώ κάνω κάθε χρόνο, επειδή έχω και ένα σπίτι. Και τώρα που ήρθα έκανα. Ρε το... παιδιά, έχεις. Πώς δεν έχεις. Έχεις. Ωραία. Πες ότι θες να έρθεις στο μάτς με τα παιδιά σου. Τα παιδιά δεν ξέρω. Δεν ξέρω τα παιδιά. Εγώ ξέρω, εγώ αγόρασα λοιπόν, την ηλικία. Λοιπόν, έτσι όπως γίνεται το έργο, τα παιδιά τα οποία είναι να δουν τον παπά, ο Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, να γίνουν Παναθηναϊκό. 8 χρονών, τι ομάδα είσαι, του λέω Ρεάλ Μαδρίτη, μου λέει. Ναι, ναι, έτσι πάει. Άμα το πάτε έτσι το έργο, όλα τα παιδάκια θα γίνουν Ρεάλ Μαδρίτη. Είναι πολλές εικόνες που παίρνουν, ρε. Είδανε τον παπά να παρουσιάζεται. Χάνετε πελάτες. Εμείς ήμασταν μπολμπόι, μπαίναμε έτσι, θειοβάλεμε. Και ειδικά ο ΠΑΟΚ του Κωνσταντέλια που τραβάει όλα τα πιτσιρίκια ανεξαρτήτου ομάδα, θα πρέπει να το λύσει. Τα αναγκάζεται τα παιδιά και γίνονται ξένες ομάδες. Είναι κακό αυτό που γίνεται. Εγώ παράδειγμα έχω διαρκείες. Για πες μας λίγο εσύ πώς θα μπαγλαμάδες. Έχουμε παράδειγμα μπροστά μας. Εσύ έχεις φορολογική δήλωση, γι' αυτό το έκανες. Εντάξει, έχει το άνθρωπο. Πήρα τα στοιχεία από τον λογιστή που μου έκανε να κάνω κωδικούς και τέτοια στο τάξη κατευθείαν, μπήκα μέσα. Και μετά πήρα και αριθμό τηλεφώνου που χρειάζεται αριθμό τηλεφώνου, πήγα στο ΚΕΠ και μου έκανε. Κοινωνικό φρονημάτων θα σε ζητήσουν. Και μου έκανε το ΚΕΠ, πώς το λένε, επιβεβαίωση του αριθμού μου, έρχεται ένας κωδικός και ήμουν έτοιμος. Και μόλις αγόρασα το διάρκειας, κατευθείαν το έβαλα στο βάλετ και είμαι έτοιμος. Ναι, εσύ είσαι, να πούμε στους φίλους, μόνιμος κάτοικος Στοκχόλμης. Ναι. Έτσι, δηλαδή ναι, ναι. Έρχεσαι στον ΠΑΟΚ, θα δεις 4-5 φορές τον χρόνο. Αλλά οι υπόλοιποι οι οποίοι δεν το έχουν κάνει αυτό, τι έχουμε. Α, να δούμε λίγο γιατί έχουμε εξελίξει συνέχεια. Λοιπόν, και θα μιλήσουμε μετά. Λοιπόν, τον Κόβο απαντάει σε αυτό το θέμα. Αν είστε μόνιμος λοιπόν κάτοικος εξωτερικού με διαβατήριο τρίτης χώρας, μπορείτε να ταυτοποιήσετε το εισιτήριό σας στην εφαρμογή gov.gr wallet ως επισκέπτης. Θα χρειαστείτε τον κωδικό του εισιτηρίου καθώς και το διαβατήριο το οποίο θα πρέπει να επιτρέπει. Να επιτρέψετε στην εφαρμογή να το αναγνώσει με τη χρήση του NFS chip που εμπεριέχει. Αν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της ταυτοποίησης του εισιτηρίου, μπορείτε να απευθυνθείτε στα δικά γραφεία που βρίσκονται εντός των γηπέδων, τα οποία θα σας ταυτοποιήσουν με φυσική παρουσία και θα ενεργοποιήσουν το εισιτήριό σας στην εφαρμογή gov.gr wallet. Άρα, εδώ δίνεται μια λύση. Απάντησε το gov.gr wallet για αυτούς τους ανθρώπους. Τι πρέπει να κάνετε, το ξαναλέω. Θα μπορείτε να ταυτοποιήσετε το εισιτήριό σας σε gov.gr wallet ως επισκέπτης. Okay. Χθες να πούμε, γιατί πρέπει να πάμε και στο διαφημιστικό και σε λίγο θα μάθουμε και τα υπόλοιπα. Θα πάμε για μεταγραφές με Βέλντε, τι έγινε με Μπρέθουαιτ, τι έγινε με Λαμέλα. Χθες η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κάποια στιγμή το πρωί ενημέρωσε ότι τα εισιτήρια είναι πάνω από 16.000. Δεν ξέρω πού έχει φτάσει ο αριθμός. Δηλαδή είχαν 5-6 ώρες, άντε να φτάσει 16.30. Πώς το βλέπεις το νούμερο εσύ, ήθελες λίγο παραπάνω. Περίμενα παραπάνω για μετά από τέτοια χρονιά, ναι, με τέτοιο πρωτάθλημα που πήραμε. Λογικά υποθέτω ένα θα είναι, κοσάρι, και, θα είναι εκεί θα βάζε κόφτη είπα, 20.000, ναι. Ίσως το περίμενε. Δυστυχώς η προηγούμενη εβδομάδα ήταν κακή επικοινωνιακά. Να με Ίγκασον, να με Μπρέθουαιτ, να με δεν παίρνω, δεν κάνω. Δεν τράβηξε πολύ η εβδομάδα. Τώρα το Σαββατοκύριακο τελευταία μέρα δεν ξέρω. Νίκο, όποιος θέλει να πάρει διαρκεία. Συμφωνώ, θέλει, τώρα, δεν, ναι, αλλά. Όπως το έχει πει, δεν περιμένει να σου πω, ρε, Χιλέα, κάτι όμως. Αν κάποιος είναι στο 50-50 και βλέπει ότι δεν παίρνει παίχτες, δεν κάνει. Α, σε δεν θα πάρω, θα πει. Είναι μοιρασμένος. Άμα του έρχονται. Υπάρχει όμως ο Champions League φέτος, δηλαδή είναι μεγάλο. Βρε μαζί σου, εγώ δεν θα κοιτούσα καν. Δεν θα κοιτούσα καν. Ένα άλλο που θέλω να πω πριν και εδώ το υπάρχει ότι παράδειγμα εγώ που έχω διαρκεία στη Χάμαρμπι, κοιτάνε πώς να γεμίσω το γήπεδο τώρα που λείπω. Μου στέλνουν email και λέει το εισιτήριό σου υπάρχει μέσα από τις εφαρμογές. Μπορώ να το στείλω σε κάποιον άλλο. Δηλαδή, μισό λεπτό σου λένε θέλουμε το γήπεδο να είναι γεμάτο, μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει πώς απουσιάζεις. Ναι. Μισό λεπτό. Όταν πας και παίρνεις ο διαρκείας, γίνεται ότι κάνει, ας πούμε, π.χ. η Γιουβέντους από ό,τι ξέρω. Γιατί αυτά θα πρέπει να τα πάρετε εσείς οι υπεύθυνοι από τα μεγάλα πρωταθλήματα να τα αντιγράψετε σωστά για να γεμίζουν τα γήπεδά μας. Εσείς το μόνο που καταφέρετε τώρα είναι να πηγαίνει λιγότερος κόσμος. Γιατί στην Τούμπα δεν μπορούν να πάνε παιδάκια αυτό πλέον. Αυτό κάνουν στην Ελλάδα τώρα, αυτό το πράγμα που κάνουν. Λοιπόν, είναι τι κάνουν στην Ιταλία στη Γιουβέντους. Όταν πάει και παίρνει διαρκείας, δηλώνει εκεί την ώρα άλλα 4 άτομα επιλογής του με ταυτότητά του ότι εγώ αν δεν έρθω θα έρθει ένας από τους 4. Είναι πάρα πολύ απλό. Δηλώνω π.χ. τον Αχιλέα,
τον Λελίδη, τον Ραπτόπουλο και την Τάνιο. Αν δεν έρθω εγώ, θα δουν ένα σβαρτού. Τώρα, εγώ παράδειγμα που έχω διδαρκεία, δεν μπορώ να το σου στον πατέρα μου ούτε σε ένα φίλο μου να πάει στο γήπεδο. Δηλαδή, εγώ που θα είμαι εξωτερικό, δεν θα μπορώ να έρθω να βοηθήσω την ομάδα. Αυτό είναι πάρα πολλοί κόσμοι που είναι στο εξωτερικό και έχει πάρει διαρκεία. Φυσικά. Μπορεί να το δώσει, α πούμε, εσύ, να έρθει ένα κολλητό σου. Όσο δεν είσαι εδώ πέρα, να γεμίζει το γήπεδο. Αυτό σκεφτείτε το, η εκάστοτε ΠΑΕ, ΑΠΑΟ, ΚΑΕ, Ολυμπιακό, δεν ξέρω τι. Αυτοί τώρα διώχνουν τον κόσμο του γήπεδου, δεν μπορούν να καταλάβουν. Δηλαδή, όλοι κοιτάνε σε όλες τις χώρες να γεμίσουν τα γήπεδα και στην Ελλάδα κοιτάνε. Πώς θα τα αδειάσουν. Φοβερό. Απίστευτο. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με μεταγραφές Ολυμπιακού, με μεταγραφές ΑΕΚ, με Παναθηναϊκό που ψάχνει να κάνει κι αυτό ένα μπαμ, έτσι έστω προς το φινάλε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πάει ενισχυμένος μεσοαμυντικά. Αποδυναμωμένος μεσοπιθετικά στα μάτς με την Μπότεφ. Θα τα δούμε αυτά. Τώρα όμως ετοιμαστείτε να πάμε Waterland, φίλες και φίλοι, να εγκαινιάσουμε όσοι δεν το έχετε κάνει το καλοκαιράκι με σούπερ βουτιές, κατεβασιές, σπλασιές. Και μια που μιλούσαμε για εισιτήρια, εδώ η Waterland τα έχει λύσει όλα τα θέματα. Εισιτήριο αγοράζουμε online, κερδίζοντας χρόνο και περίμενε από τα ταμεία. Waterland.gr. Μας περιμένουν 150 καταπράσινα στρέμματα στην Waterland, παιδιά, να φάμε, να πιούμε, να κολυμπήσουμε, να παίξουμε με τα παιδάκια μας και να περάσουμε μια υπέροχη μέρα. Όλα αυτά στη Waterland, κύριε Λελίδη, κομψό, Μαρίνα Μπίκου με πολιτικό και επιστρέφουμε με τις μεταγραφές στις υπόλοιπες ομάδες και αναμονή των προκληρώσεων που θα τα έχουμε εδώ live με Χάρη Μανολίδη, 9.30. Το καλοκαίρι θέλουμε απλά πράγματα, αλλά να είναι πολλά. Πολλά μπάνια, πολλές βόλτες, πολύ φαγητό από το μπουφέ του Λατερά στο Ρίτζε Σικαζίων Θεσσαλονίκη. Εδώ η γευστική απόλαυση φτάνει σε άλλο επίπεδο, με αυθεντικές συνταγές, λαχταριστά εδέσματα, δροσερές σαλάτες και γλυκές εκπλήξεις για το φινάλε. Κάθε γεύμα είναι και μια πλούσια εμπειρία γεύσεων και μπορείτε να την απολαύσετε απεριόριστα, παρακαλώ. Καλημεράρες, good morning, buongiorno a tutti σε όλα τα φιλαράκια μας, Μετρόπολης ακούτε. Λίγο κινησούλα πλέον τσουκουτσούκου. Ναι, να δώσω τα χαιρετήματά μας στους φίλους μας. Πού να σήλες. Βουζούκος, βέβαια, φιλαράκι. Πάει το πρωί, ξυπνάει, πέφτει στη θάλασσα και πίνει το καφέ του μετά. Άμα μεγαλώσει μετά. Πίνει καφέ ο Λαζάρ, λέει, εδώ δίπλα μου. Κωστίν. Ο Κωστίν. Προπονητής είναι αυτός. Έχει γούστο, λέω, αν το θέλει. Στο Μακεδονικό και το Λαζάρ με τον Καντουρίδη. Είναι προπονητής αυτός. Β' Εθνική Ρουμανία είναι. Μπράβο. Είναι εξελίξιμος ο Κωστίν. Καλώς. Τώρα έχετε υπόψη σας όταν πάει στη Manchester United το. Ποιος? Ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου, ναι. Καλά, για εκεί είναι. Δεν είναι για. Άμα μετά φύγει από εδώ, όποτε φύγει. Λοιπόν, κινησούλα και στο κέντρο από ό,τι βλέπω. Τσιμισκή, Εγνατία. Τσιμπάει σιγά-σιγά, είναι λογικό. Χθες το βράδυ που κατέβηκα στο κέντρο να τσιμπήσω μια σαλάτα. Ναι. Είχε Ρουμάνους, Τούρκους στα μαγαζιά. Έλληνας δεν υπήρχε. Έχει πολλούς τουρίστες. Δεν υπήρχε Έλληνας. Και κάποιοι επιλέγουν, άμα δεν πάνε παραλία την Κυριακή, επειδή γίνεται χαμός, να έρθουν στη Θεσσαλονίκη να δουν ένα ψωνί. Είχα χθες μπροστά μου έναν έτρωγε σαν τον Γκούμαν ένα τύπο. Ολλανδός. 400 κιλά, ναι. 35 ξανθός, είχε φάει. Δύο μακαρόνια με κιμά, μία πίτσα ολόκληρη, δεν μοίραζε στη γυναίκα του τίποτα. Αυτή τρώνε είναι γουμάρια. Το κοιτούσε να πούμε η γυναίκα, το χοντρό, λέω. Μόνη της θα κοιμηθεί το βράδυ αυτή. Καλά, εντάξει. Φίκη δεν έχει. Πες του Ντογκάν δίπλα τους ότι οι άνθρωποι γίνανε μαύροι λόγω του ήλιου και στη συνέχεια άλλαξε το DNA τους μέσα από την εξέλιξη των ειδών. Ποιος το είπε αυτό, κύριος? Ο Νικόλας εδώ πέρα. Ότι αυτό όντως έγινε μέσω του ήλιου. Οπα. Ναι, έρχεται. Να ευχαριστήσω τον φιλαράκι μου από τη Ρωσία που μας ακούει. Μας στέλνει και κάποια στοιχεία για τον Τσάλοφ, όχι Τσαλόφ. Πέτσι λέγεται Τσάλοφ, παιδιά, να ξέρετε. Επομένως το κλείσαμε αυτό, το κλειδώσαμε. Καλός τεχνίτης, ανοίγεται πολύ, τρέχει παντού. Καλό σουτ, δουλεύει πολύ τις φάσεις. Αν δεν ήταν ο πόλεμος, λέει, από τη Ρωσία, αν δεν ήταν ο πόλεμος, μας ακούει φιλαράκι πάνω στη Ρωσία. Αν δεν ήταν ο πόλεμος, κάτω από 10 εκατομμύρια, αυτό δεν μπορούσε να τον πάρει. Στη Λάρισα θα έχουν πρόβλημα να τον προφέρουν. Τσάλοφ. Θα είναι, με Τσάλος. Τσάλοφ. Θα είναι με Τσάλης. Λοιπόν, ναι. Προχθές με παίρνει ο Νικόλας τηλέφωνο. Ναι. Του ΠΑΟΚ, φίλος μου. Α, πάμε λίγο. Τι έγινε? Κάτσε να σου πω. Πες μας λίγο τι έγινε. Του λέω τι κάνεις, δεν θα βρεθούμε. Έλα να με δεις, λέει, στην Ηλιούπολη δεν είμαι πολύ καλά. Ναι.
Κάτσε να τον πάρω Δευτέρα τηλέφωνο να δω τι κάνει. Σε πήρε αυτός. Ο Νικόλας είναι φίλος μου, να ξέρετε. Το ξέρω. Εντάξει, κάνουμε πολλές συζητήσεις. Με παίρνει, μιλάμε. Λοιπόν, με παίρνει σήμερα τηλέφωνο το πρωί. Μου λέει με Παπαγεωργίου. Έπαθε κεφαλικό ο Νικόλας. 74. 74. Είναι στο Ρέκτο Θάλαμο, στο Παπαγεωργίου, στην παθολογική κλινική, στον πρώτο όροφο. Θα πάω το δω μετά. Ναι. Ή το απόγευμα. Όποιος είναι εκεί κοντά που μαζί του κάνει. Παρεούλα. Ναι. Δεν ξέρω τι θα χρειαστεί. Και επειδή ο δεν μα ζήτησε προ παρόν κάτι αίμα, κάτι. Γιατί άκουγα. Του λέω θες τίποτα, όχι, ναι. Μου λέει και τα λοιπά. Του λέω πάρε με ή εδώ. Ό,τι χρειαστεί, λοιπά, ό,τι εδώ χρειαστείς. Θα είμαστε κι εμείς. Εμένα είναι φίλος μου, να ξέρεις. Ναι, όχι, okay, ο Νικόλας είναι προθέσεις... εμβληματική μορφή. Μου λέει δεν είμαι πολύ καλά, δεν είμαι 74. Αρχίζω εγώ τον και έβλεπα πέφτω. Μια χαρά τα αντιμένω. Πέφτω βιολογικά αυτά. Καλά, 74 δεν θα πέφτει, φίλε. Εντάξει. 74 τι έβλεπε. Αλλά τον άκουσα μιλούσε κανονικά, δηλαδή. Ένα τόνο πιο κάτω τον άκουσα εγώ. Έλα, όταν έβγαινε εδώ, ένα τόνο πιο κάτω τον άκουσα. Τέλος πάντων, η δική του πολύ κοντινή του, να ξέρω να είναι στο Παπαγεωργείο, επάνω στην παθολογική. Στον έκτο όροφο που είναι. Στον έκτο θάλαμο, στον πρώτο όροφο είναι. Ωραία. Λοιπόν, τα περαστικά μας πάνω απ' όλα. Και τα περαστικά μας, να βοηθάμε ότι μπορούμε. Τα περαστικά είναι, δεν κοστίζουν. Περαστικά να είναι, ρε φίλε. Όμως, εντάξει, να μην είναι. Αυτό να είναι και να επιστρέψει ο άνθρωπος. Λοιπόν. Πάμε, ωραία μεταγραφή του Τσάλοφ. Όμως πρέπει να κλείσουμε και το Τσουντάλι, γιατί είναι μεγάλη παιχτούρα και αλυταράς ποδοσφαιρικά. Καλά, εντάξει παιδιά, μην τρελαίνεστε, καλά πάτε. Καλημέρα Καραφλά Αγόρα, Λαμέλα έλα, μας έχει πιάσει τρέλα. Τι έχει να πείτε για Εκάρα που δεν σταματά να αγοράζει, καλός ο Λιόπουλος. Άμα δεν διώξει τον Αλμέιδα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Άμα δεν διώξει τον Αλμέιδα, αυτή την ποδοσφαιρική απάτη ο. Γιατί ρε το λες αυτό. Γιατί είναι ποδοσφαιρική απάτη. Του πήρε με μπαλάρα κιόλας. Ένα χρόνο παίρνει. Καλή και φέτος το έχασε στη λεπτομέρεια. Ένα, θα μπορούσε να έχει κάνει back to back. Σοβαρά, στο κλικ το έχασε. Είναι σαν να έχει εμένα εδώ πέρα εδώ. Τους καλύτερους συγχολήπτες. Το καλύτερο ωραία, και αντί για πρώτους έχει σε Περίμενε. Να έχει πιάσει μια γκόμενα που μετράει την ακροματικότητα, αν την έχει στα μπουζούκια καλή ώρα σαν τον άλλον κάποιον. Τον άλλο που ήταν σ' άλλο ραδιόφωνο. Κάποια άλλη φορά κτλ. Στο ταΐσμα κτλ. Και εγώ να βγω δεύτερος. Θα με πετάξουν με τις κλωσιές για να βγουν. Την προηγούμενη χρονιά βγήκε πρώτο. Άρα θα σου δώσω ξανά. Εγώ την προηγούμενη χρονιά δεν μπορώ να βγήκα πρώτο και τώρα είμαι τέταρτο. Πάλι θα με δει. Εγώ αλλού θα το πάω. Στο φίλε, φίλο. Στη ζωή σου. Ναι. Στη ζωή μα. Πρέπει να είμαστε πάντα δυνατοί. Όταν ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα πρέπει να κερδίσουμε. Άκουσε να δεις. Δεν γίνεται κερδίσουμε. Όταν θα ξεπέσουμε, είτε βιολογικά, είτε σαν δουλειά, είτε γεράσουμε. Έχει ξεπέσει ο Αλμέιδα τώρα με τρελάνε. Περίμενε, γενικά μιλάω τώρα. Ο Αλμέιδα είναι απατεώνας προπονητής. Άντε πάλι, καινούριο είναι αυτό φέτος. Δεν καινούριο. Πήρε πρωτάθλημα την πρώτη χρονιά, double μάλλον. Το Πίτερ Πάρκετ πήγε στο Παναθηναϊκό. Το Πίτερ Πάρκετ πήρε στο Παναθηναϊκό. Πέρσι το χάσε γιατί ο Πάουκ έκανε κάτι εξωπραγματικό. Πέρσι το χάσε, τα έχει όλα δικά του και το χάσε. Όλα. Και φέτος είναι όλα. Εγώ θα απλά απαντήσω την πρώτη χρονιά είναι ότι δεν είχε Ευρώπη αυτό. Δεν είχε. Σωστά. Σωστή επισήμανση. Ξέρει ένα στυλ παιχνίδιου μόνο. Εντάξει. Θα το δούμε και φέτος. Εγώ τον είπα τον Μίστερ Μάριο. Ναι. Τον Σούπερ Μάριο. Κάτι βιντεάκια που έχω κάνει. Θες να κάνεις ομάδα. Τον ταχώνεις άδικα. Θες να κάνεις ομάδα. Όχι τον Αλιλιόπουλο. Όχι τον Αλιλιόπουλο. Θες να κάνεις ομάδα. Διώξτονα. Λοιπόν. Που δεν σταματά να αγοράζει καλό Ηλιόπουλο, η απάντησή μου Δημήτρη είναι απλή. Ως τώρα ο Ηλιόπουλο ξοδεύει τα λεφτά του Πόνσε. Δεν έχω δει κάτι άλλο. Πήρε πόσο 9... τον πούλησε. 9 εκατομμύρια. Εν τω μεταξύ το γενικά. Τα λεφτά του Πόνσε ξοδεύει. Εν τω μεταξύ πάει και το Κουμπαρλίκι. Ναι, ναι, δεν ξέρω το τον ξεπατώνει στο Μέγκα Τσάνελ. Για να ξέρουμε γιατί μα γίνεται. Έτσι, ο Μαρινάκης του είχε αλλάξει τα πετρέλαια. Ναι, ρε, εντάξει, εννοείται ότι θα το κάνει. Αλλά... Πάει κουμπαριά, πάει φιλία 30 χρόνια, τα φοιτητικά τα χρόνια. Πάρτι στη δεκαετία του 90 πάνω αυτά τώρα. Τώρα θα γίνει μαγελιό. Παίρνει, λέει η ΑΕΚ, η ΑΕΚ είναι 20 εκατομμύρια κάτω από τον πάγο χρηματιστηριακή αξία. Ναι. Τον κράζουμε εμείς εδώ τον Πάουκ. Ναι. Τον έχουμε διαλύσει τον Πάουκ. Δεν κάνεις, δεν ράνεις που πας. Πούλησε τον Πόνσε και κουράζει από εκεί. Μάλιστα. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει συν 4 εκατομμύρια ακόμα να ξοδεύει για τον Πόνσε. Ορίστε. Τι μου λένε, δηλαδή δεν τα βλέπουν αυτά. Ο Πέτο. Ξέρεις θα μου πούν τώρα. Τα συμβόλαια, τα συμβόλαια δεν τα πληρώσω όλα με τη μία. Θα πληρώσω εγώ συμβόλαια τριετούς συμβολέου από τώρα. Ένα-ένα το χρόνο θα τα λοιπόν, πληρώσω. Αφού πει, αν πάρετε, μην μου τρελαίνεσαι. Αν πάρετε και του πυγμάχου, τη γυναίκα του πυγμάχου εκεί, αν τον πάρετε και αυτό τον έξω. Σουντάλι. Το Σουντάλι. Ναι, αλλά έχω θέμα στα χαφ μεγάλο, να ξέρεις. Εγώ τώρα θα αρχίσω να φωνάζω πάλι χαφ. Δεν βγαίνει χρονιά μόνο με Καμαράς, Βαπ και Οσδόεφ και τον Τσιγκάρα. Δύο χάφερ. Το Τσιγκάρα το θυμήθηκες, ε. Όχι, το Τσιγκάρα εγώ δεν το ξέχασα ποτέ. Ούτε ο Λουτσέσκου. Φεύγει ο Τσιγκάρας. Δεν φεύγει καθόλου. Ήρθε πρόταση από ομάδα Β' Γερμανίας και από πρώτη χέρτη και λέει ο Λουτσέσκου στο. Όχι, πρώτη εθνική το ζητάει και όχι στη Γερμανία. Λένε κάτι φίλοι του. Πρώτη εθνική το ζητάει. Εδώ. Όχι. Πού? Εξωτερικό. Ναι, Σουηδίες, Νορμανδίες. Δεν φεύγει ο Τσιγκάρας. Ναι. Δεν τον αφήνει ο Πάουκ να φύγει. Ο Λουτσέσκου λέει όχι, τον θέλω. Τον θέλει. Μη σου πω θα ξεκινήσει αφού βριζότανε.
Και τι έγινε, και εσύ βριζόσουνα με κάποιον και μετά έγινε κολλητός. Τι να κάνουμε. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Σε βόλεψε τώρα. Εντάξει. Και εσύ βριζόσουνα, αλλά τώρα συνεργάζεσαι. Σωστό. Έτσι δεν είναι. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά αλλάζουν. Τα πάντα ρίχνουν. Άρα λες ναι. Ότι εγώ με τον Καμαρά τον Οσντόεφ που είναι ανέτοιμος ο ένας ο άλλος, ναι, θέλω χάρη. Μεϊτέ έφυγε, Μάρκος Αντώνιο έφυγε. Ο Μίσης θέλει πολλά, ε. Ο Μίσης, άμα θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ, ναι. Από το 1 δεν θα πάει στο 1,5. Ξέρεις τι κατάλαβα. Ναι. Ξέρεις τι κατάλαβα. Άστορε, άστορε. Ανάποδα γίνω, όχι έτσι, ανάποδα. Άστορε τώρα. Εντάξει, επειδή δεν είναι. Λοιπόν, τι κατάλαβες. Κατάλαβα, τι κατάλαβα. Κατάλαβα ότι κατάλαβε ο Μίσης ότι δεν το γουστάρει η οικογένεια Σαββίδη. Και σου λέει κάτσε να πω παραπάνω, πας και τα πάρα παλού. Πονηρός. Θα δούμε τι θα γίνει. Τι καταγωγή έχει ο Μίσης. Κροάτης. Πονηρός. Σου λέει ο Σαββίδης δεν με θέλει. Ο προπονητής με θέλει. Ωραία. Δεν πρόκειται, ξέρει, εδώ το ξέρουμε εμείς ότι δεν το θέλουν. Δεν ξέρει αυτός. Σου λέει δεν με πάρουν. Άρα ζητάω κι εγώ 1,5 εκατομμύριο, μη φάνει ότι τρώω πόρτα με λίγα λεφτά. Βέβαια. Λες να είναι έτσι. Νίκο μου, νομίζω ότι αυτό είναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ξαναλέω ότι με ενημέρωσαν από Ρωσία φίλος ακροατής που μας ακούει εκεί. Τι είπε αυτός ο είναι Τσάλοφ το όνομά του, όχι Τσαλόφ που το γράφουν όλα τα μέσα. Εκεί άλλος είναι Μουχάλης και δεν είναι Μουχάλης. Το θέμα είναι τι κάνει. Ναι, το θέμα άσε τώρα τι είναι, Τσάλοφ, Τσαλόφ. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός. Πάμε Ολυμπιακό γιατί σε λίγο θα έχουμε κληρώσει. Θα έχουμε χάρη Μανουλίδη. Πάμε στον Ολυμπιακό ο οποίος. Μην το πεις πουθενά. Κωστή εδώ. Έχει ένα δωματιάκι μου μέσα στο νε. Κάτσε ρε, θα νομίζουν ότι είμαστε και σε τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Κάτσε ρε, πάμε κρυφά να μιλάμε. Λοιπόν, ναι. Ολυμπιακός. Ολυμπιακός τι κάνει. Φιάσκο με τον Breathwaite. Ναι. Καλύτερα. Κάτσε. Άμα ερχόταν εδώ ο Breathwaite στον ΠΑΟΚ, περνούσε ιατρικά και έφευγε. Δύο μέρες θα γλεντούσαμε αυτό το θέμα εμείς. Όχι. Εδώ, εγώ εσύ. Για τον Breathwaite, όχι. Γενικώς για παίχτη που έρχεται εδώ. Παίρνει το αεροπλάνο, έχει τη Θεσσαλονίκη. Έλα, τώρα ξέρει ναι. Θα πούνε αυτοί, ε. Τι? Δεν πέρασε τα εργομετρικά θα πούνε. Βρε, αυτό σου λέω. Ξέρεις, κατάλαβες, θα κάνει τώρα. Οργανισμός Ολυμπιακός, ξέρεις τι ωραία που το πέρασε, γαργάρα. Τι είπε? Τίποτα. Τι? Σαν να μην ήρθε ο παίχτης. Ναι. Δεν γράφει τίποτα. Τίποτα. Σαν να μην ήρθε ο παίχτης. Όχι, δεν γίνανε ρόμπες. Ξεκούμποτες να πούμε εκεί. Λοιπόν, ναι. Πάει να πάρει πάντως ένα πάρα πολύ καλό εξτρέμ, το Βέλτε, από τη Λεχ Πόσναν. Λέει ότι είναι πάρα πολύ κοντά το ρεπορτάζ. Νορβηγός, γρήγορος. Νορβηγός. Με 5 εκατομμύρια λέει είναι η ρήτρα για τον Βέλτε. Σιγά μην τα δώσει. Ο οποίος είπε όχι στο MLS. Έλα ρε. 4,5 με 5 εκατομμύρια εκεί. Δεν νομίζω. Πολλά είναι. Δεν θα τα δώσει λες. Δεν θα τα δώσει. Θα βρει φθηνότερο. Έχει χρόνο, δεν βιάζεται, θα βρει φθηνότερο. Τι δεν βιάζεται. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή σε σχέση με πέρσι είναι αποδυναμωμένος. Πίσω είναι, ναι. Φυσικά. Είναι αποδυναμωμένος, όχι πίσω. Και ποιο το τον έχει πρώτο φαβορή αυτόν. Κάρμο, ναι, πρώτο. Κάρμο έξω. Φορτούνη έξω. Ποντένσε έξω. Ιμπόρα. Όρτα έξω. Ιμπόρα έξω. Θα μου πει, εκεί στη θέση του Ιμπόρα πήρε τον Σάμενιτς και τον Ντάνι Γκαρθία. Ναι. Πήρε έναν άργο. Πήρε δεξιμπάκ. Ωραίο. Μια χαρά. Στόπερ πήρε τον Πιρόλα τώρα. Πήρε αυτόν τον στόπερ τον Ιταλό τον 23χρονο. Καλός. Εντάξει, νέο είναι. Ο Ελκαμπή υπέγραψε. Όχι ακόμα. Προπόνηση κάνει μόνο. Όχι ακόμα. Δεν έχει υπογράψει ο Ελκαμπή. Άρα έχει πολλά ζόρια, να ζήσει. Ζόρια. Αυτό θα το πληρώσει ακριβά το κύπελο. Λες, ε. Ήδη το πληρώνει. Ναι, αλλά δεν έχει ευρωπαϊκά μάτσα. Είναι πάνω στάλογο. Ναι, είναι πάνω στάλογο, αλλά είναι και πάνω στο. Εντάξει, πρέπει να πληρώσει. Στο λογιστήριο και ο Πισινός δεν έχει πάρει φωτιά να πούμε. Αθηνάτσε κιόλα. Άλλη μια δικαίωσή σου. Και εδώ το σχολιάζαμε. Ο Biden αποσύρθηκε. Έτσι. Πού να πας ρε Biden, έτσι. Ο Biden τον είδα κατέβαινε στο από το αεροπλάνο. Λες και τα ρομπότ. Τρία άτομα θέλαν να τον κρατήσω κατέβαινε στα σκαλοπάτια. Έλα, βγήκε πλάι. Είναι ντροπή για την Αμερική αυτό το πράγμα. Ήδη έπρεπε να τον είχαν φάει να τον φάει. Να και τον φάνε. Να τον καθαιρέσουν. Ναι. Δεν μπορώ εγώ να είμαι το φρόνημά μου Αμερικάνο πολίτη και να βλέπω το ερείπιο. Θέλω να μπεδαρά εκεί. Ναι. Αυτό δεν είδατε σε κάποια βίντεο εκεί που καταρχήν δεν υπήρχε ποτέ φαλακρό. Και κοντός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλοι τα πάρα πόνο 80 με μαλλιά. Κανένα δεν τα παραπάνω. 90 ήταν όλοι. Πλάκα κάνεις. Και μου είσαι το ερείπιο τώρα. Μα είναι δυνατόν. Και αργήσανε. Αργήσανε. Παναθηναϊκός, ο οποίος πηγαίνει. Καλά πάει μπροστά. Όχι, πηγαίνει. Γιατί σήμερα δηλώνει τη λίστα τελευταίες αλλαγές. Να πούμε ότι για τον Τσάλοφ. Ο ΠΑΟΚ δεν θα προλάβει. Με την Πάνια Λούκα θα τον έχει στο επόμενο. Έλα, εντάξει, με την Πάνια Λούκα. Με την Πάνια Λούκα πες, εντάξει. Και το Δημόπουλο 60 χρόνια να βάλει. Θα στη βγάλει 63. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει επομένως στα μάτς με την Πότεφ, η οποία χθες κέρδισε εκτός έδρας την πρεμιέρα της Βουλγαρίας. Ενισχυμένος αμυντικά και στη μεσαία γραμμή με Μαξίμοβιτς και Ίγκασον. Α, ο Ίγκασον πριν υπογράψει τον Παναθηναϊκό πήρε τηλέφωνο στον ΠΑΟΚ. Του λέω παιδιά δεν περνάω καλά. Να το πούμε αυτό το πέρα. Είναι τσεκαρισμένο. Δεν περνάω καλά. Δεν το θέλατε εσείς. Δεν περνάω καλά. Εσείς τι γίνεται εκεί. Ο Πάοκ απ' έξω του είπε ότι. Θέλουμε τον Άσπερ και τον Μιχαηλίδη. Είμαστε full στα στόπερ, είπαμε εμείς. Ναι, ναι. Έχουμε 6. Ναι. Γιατί το βρίζετε τότε. Αυτό σου λέω. Άρα ο άνθρωπος. Άπλωσε λίγο το χέρι του προς Πάοκ. Μήπως υπάρχει ξανά ενδιαφέρον. Μια χαρά παιδί είναι ο Ίγκασον. Μια χαρά είναι.
Και κακώ το βρίζατε. Ναι, το βρίζατε. Δεν πέρασε καλά εκεί στην Δανία. Δεν, εντάξει, ανθρώπινα είναι. Μπορεί να και σου λέει η γυναίκα μου θέλει να ξαναγυρίσουμε πίσω. Μετάνιο, γυναίκε είναι. Εσεί ενδιαφέρεσαι ξανά. Ο Πάουκ λέει είμαστε φούλα, πώ το πέρα. Άρα τι το βρίζετε τον άνθρωπο. Εντάξει, ούτε σάου, θα το τρώγε τον Πινελίκη. Θα το τρώγε. Γιατί πήγε σε άλλη ομάδα, τι να κάνουμε. Έτσι είναι ο παδό. Σοβαρά. Έτσι είναι ο παδό, Ρεντίνο. Ενώ τώρα εσεί που τα βρήκατε ο Γκαγκάτση με τον. Ναι, όλοι τα βρίσκουμε μεταξύ μα. Και εσύ τα βρήκε. Τότε γιατί να μην βρει τον Γκαγκάτση και τον Μαρινά και βρει τον Νίκασον. Όλου του βρίζει. Κανένα δεν βρίζεται, βλέπω. Βρήκατε τον Νίκασον Φλόρι να πούμε. Ο Παναθηναϊκός επομένως πηγαίνει ενισχυμένος αμυντικά και στη μεσαία γραμμή, αλλά αποδυναμωμένος μεσοπιθετικά. Γιατί αποδυναμωμένος, δεν πούλησε τον Παλάσιος γέρι. Έφυγε. Γεια σας. Τον έχασε. Μπερνάρ έφυγε. Βασικότατος. Γεια σας. Έφυγε. Ο Μπερνάρ έφυγε. Βέβαια. Α, έφυγε ο Μπερνάρ. Ναι. Δεν έχει πάρει ούτε ένα εξτρέμ εκεί ο Παναθηναϊκός. Θέλει να πουλήσει τον Ιωαννίδη και να γεμίσει την ομάδα του. Ο Ιωαννίδης, εγώ έχω μάθει ότι με την Πολόνια τα έχει βρει. Το λέω και δημόσια. Βρε, δώστε τον, βρε. Τα έχει βρει με την Πολόνια. Το θέμα είναι πότε θα το δώσει ο Παναθηναϊκός. Βρε, για να συνέλθει αυτός, το Πάσχα θα συνέλθει. Βρε, δώστε τον, βρε. Λες, ε. Δώστε τον, βρε. Πάει να πάρει μια παιχτούρα πάντως ο Παναθηναϊκός από την Κιμαράες, τον Ζώτα Σίλβα. Αυτό το μονόφριδο. Αυτό το μονόφριδο, ο οποίος είναι παιχτάρα μεγάλη. Γιατί δεν τα φτιάχνει τα φρύδια. Δεν ξέρω, τι να σε πω τώρα γιατί δεν τα φτιάχνει. Εγώ, άμα ήμουν προπονητή, ναι, θα του τάκω, μα ξέρει γιατί. Άντε, πάλι μου βγήκε καλά. Μου βγήκε καλά offside το φρύδι. Λέω και δεν μετράνε και τα νύχια να πούμε, κατάλαβε. Λοιπόν, ό,τι προεξέχει, θα του καθάριζα τη μύτη. Μια τρίχα να μου βγει offside. Έχει καλά φρύδι, νούμερα. Έχει καλά. Ωραίος, ωραίο, έτσι το δέχομαι. Έχει καλά νούμερα στην Κιμαράες. 20 γκολ, 11 assist. Μη σου τα κάνα μηταρά, τον έκανε εγχείρηση να του πει. Μύτη, την κάνει γαλλική. Προ τα πάνω τη σηκώσει κιόλα. Όχι, θα τη σηκώσει, θα μου βγει offside. Προ τα κάτω. Όπω έκανε ο Κουγκουλιά. Α, θα την κάνει τσούσκια. Σαν όχι, τσούσκια, ναι, τσούσκια θα την κάνει. Είναι σαν του Λουτσέσκου, τσούσκια. Τώρα που είπες Λουτσέσκου, παιδιά, ναι, χωρίς πλάκα, τώρα δεν ξέρω αν το βλέπω μόνο εγώ αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι ο Τσάλοφ θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ο χαμένος γιος του Λουτσέσκου στη Ρωσία. Ναι. Δεν του μοιάζει, ρε φίλε. Κοίταξε να δεις, ναι, το πηγουνάτος. Γαψομίτης, το βλέμμα. Δεν θα μπορούσε να είναι ο μικρός χαμένος γιος του Λουτσέσκου στη Ρωσία. Ναι, φίλε. Μόνο εγώ το βλέπω. Ναι, φίλε. Δεν είναι. Μήπως είναι λίγο πιο. Από τον μπαμπάς. Δεν ξέρω. Λοιπόν, μοιάζει καταπληκτικά. Γαψομίτης, πηγούνι έτσι. Πηγουνάκια προς τα πάνω, ναι. Πηγουνάκια. Και σε αυτοί όταν μεγαλώσουν, αν πάει 85, γίνονται. Η μύτη με το σαγόνι ενώνονται. Γίνονται ένα. Και ναι, ευθυγραμμίζονται. Μεγαλώνει η μύτη, γαψώνει. Μία με το φρύδι, μία με τη μύτη. Κάτσε, κάτσε, περίμενε. Έχουμε δουλειές τώρα, περίμενε. Συνάκι. Και περιμένουμε και Χάρη Μανουλίδη, ο οποίος καταφάνει. Έχουμε, Χάρη. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε κλείσει. Μην φεύγει. Χάρη Εμμανουηλίδη. Χάρη συνεγγύηση. 8 άτομα έχει ο Μπούζος. Χάρη συνεγγύηση. Έλα. Ναι. Χάρη συνεγγύηση. Βγήκανε τα υπογκρουπ. Λοιπόν, ο νικητής του ΠΑΟΚ. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Αποφύγαμε Σπάρτα Πράγας. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ επομένως, εάν περάσει την Μπάνια Λούκα, θα παίξει με τρεις πιθανούς αντιπάλους. Θα την περάσει την Μπάνια Λούκα. Ναι, οκ. Okay. Η μία είναι η Μίτιλαν. Με την Ανίτα Απάνια θα παίξει. Περίμενε. Η Μίτιλαν. Όλοι είμαστε μέσα. Γιατί πανηγυρίζει αυτή. Γιατί έδωσε Μίτιλαν. Η Μίτιλαν. Η Μάλμε. Που έδωσε το είπα, ναι, Μάλμε. Η Γιαγκελόνια που δώσαμε εμείς. Ναι. Αυτό είναι το υπογκρουπ του ΠΑΟΚ. Έτσι, τα άλλα που ξέρατε, ξεχάστε τα Σπάρτα Πράγες και δεν συμμαζεύετε. Σχετικά καλά είναι. Τη Σπάρτα Τράγα την γλίτωσε. Όχι Τράγα, βρε. Πράγα. Πράγα, ναι. Ναι. Λοιπόν, άρα η Μίτιλαντ ή Μόλμε ή Γιαγκελόνια. Εγώ θέλω Γιαγκελόνια. Πιο εύκολη είναι. Πιο εύκολη είναι. Ναι. Πιο εύκολη. Και με Μάλμε σφίξτε κορωθιά. Ναι. Δεν του βλέπω. Δεν, ναι, δεν τραβάνε. Δεν Μάλμε. Πρώτη είναι η Σουηδία, αλλά γενικά οι Σουηδικές έχουν πολύ. Έχουν πέσει. Έχουν χάσει. Έτσι, έχουν πάμε να φάμε μια τσιρότα. Τι έγινε, ο Κακάτσης ανέλαβε. Ναι, σήμερα θα αναλάβει. Θα μας μιλάει τώρα στο τηλέφωνο. Γιατί, δεν ξέρω, εσύ σου ένα φιλαράκι του, εσύ. 10 η ώρα αρχίζει να πούμε. Φύγω, φιλαράκι. Σε κεντρικό ξενοδοχείο τη Αθήνα, στη συνέλευση. Εδώ έβγαλα εγώ την είδηση ότι θα έρθει ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ το Μάρτιο. Ναι. Και πρέπει τηλέφωνο να με. Εντάξει. Εξοντώσει, λοιπόν, να πούμε. Ναι, απλά τυπικό είναι. Θα... Και λιποθυμούσε η γυναίκα του Γκαρσία. Σα έκανα άνω κάτω λίγο. Νέο πρόεδρο θα είναι ο Μάξο Γκαγκάτσε λίγο. Λοιπόν, άρα βγήκε το υπογκρουπ για τον ΠΑΟΚ. Αποφεύγει για μένα την πιο δυνατή ομάδα που μπορούσε να παίξει, Σπάρτα, που ήταν η Σπάρτα Πράγας. Έτσι δεν το συζητάμε. Μάλμε πιθανώς αν περάσει την Κλάξβικ. Μίτιλαντ αν περάσει την Σάμροκ, νομίζω. Και η Γιαγκελόνια παίζει με την, αυτή που απέκτησε το Ελσίκι, την, μια περίεργη λιθουανική. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε μετά το κομψό έχοντας και τους πιθανούς αντιπάλους ΑΕΚ και Παναθηναϊκού, εφόσον κάνουν και η ΑΕΚ το αυτονόητο με την Εσκαλάντε, την Ανδόρα. Και ο Παναθηναϊκός
με την Πότεφ, που για μένα ίσως είναι η πιο ζώρικη αντίπαλος που έχει η ελληνική ομάδα σε αυτό το γύρο. Θεωρώ δηλαδή την Πότεφ πιο ζώρικη από την Μπάνια Λούκα και σίγουρα από την Εσκαλάντε που παίζει η ΑΕΚ. Λοιπόν, τώρα, μόλις επιστρέψουμε, θα σας έχουμε τα μαντάτα για ΑΕΚ και για Παναθηναϊκό. Θα θυμίσουμε τις κληρώσεις του ΠΑΟΚ. Είπαμε, τρέχουν πάρα πολλά αυτή την ώρα και μεταγραφικά και όχι μόνο. Αλλά εγώ σας έχω τρόπο να ξενιάσετε, παιδιά. Πάτε Waterland με δωρεάν μετακίνηση, αφετηρία από το σιδηροδρομικό σταθμό με πολλές στάσεις πάνω στην Εγνατία. 30 χρόνια παρακαλώ συμπληρώθηκε που είναι η Waterland εδώ μαζί μας. Οικονομική λύση δροσιά στην πόλη με LA ticket 12 ευρώ το άτομο μετά τις 4. Παιδιά, φαγητό εκεί, ποτάκι, διοργάνωση παιδικά πάρτι, καταπράσινο περιβάλλον. Σκιά πολύ, να ράξετε κάτω από μια ξαπλώστα, να ξενιάσετε, να γουστάρετε, παιδιά. Και βεβαίως να πούμε ότι η περιοχή είναι γεμάτη με δεντράκια, με τέλειες σχέσεις, να ράξετε και να απολαύσετε καφέ και μπύρα. Waterland λοιπόν και φέτος μαζί μας. Κομψό, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τα υπογκρουπ και για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Σας έρχεται στο μυαλό όταν βράζουν τα τσιμέντα στην πόλη και σε αγκαλιά με το air condition, οι κοντινές παραλίες και το Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Ιδανικός και δροσερός προορισμός για ατελείωτη διασκέδαση με εκατοντάδες επιλογές παιχνιδιών από slot machines, ρουλέτες μέχρι poker, πούντο μπάνγκο και blackjack. Το καζίνο λοιπόν επιστρέφει, μια πλούσια εμπειρία δράσης και αδρεναλίνης. Γκούντε Μόργεν, μποντζόρνο σε όλα τα φιλαράκια μας με τον περιφερειακό λίγο να φουσκώνει. Εδώ βλέπω ειδικά πάνω σε εμάς μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα, Ντίνο, και είναι Εγνατία. Αρχίζει και γίνεται λίγο ζουμερή. Ναι. Λοιπόν, αντιπάλους ΠΑΟΚ, είπαμε, τους επαναλαμβάνω και πάμε σε αυτούς του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, Ντίνο. Να πούμε και μια καλή μεταγραφή που έκανε ο κύριος Σαββίδης στη Δημέρα. Τα είπαμε την Παρασκευή για τον Γενικό Στρατηγό, λες, της αστυνομίας. Βέβαια, τα καλά. Την Παρασκευή τα είπαμε. Εγώ πάω και τα καλά με την αστυνομία, γιατί. Για ποιο θα βάλει εκεί, άμα είναι σε τάξη. Να επιβάλλει. Γιατί στερεά Ελλάδα και δική Μακεδονία. Τα είπαμε, σε προλάβαμε την Παρασκευή. Βγήκε εδώ Σαρόπουλος. Βέβαια, ο λόγος για λόγο. Με τα γραφάρα. Με τα γραφάρα, βέβαια. Με πουλούσατε τρέλα, δεν παίρνει μεταγραφή. Πάπα έρχεται το τσάλο τώρα. Πάω και θρησκεία, αστυνομία. Ναι, ναι, λοιπόν. Γουστάρο, γουστάρο. Εγώ δηλαδή τώρα, εκτό από την. Εσύ ποιο θα βάζει σε τέτοιο πόστο. Τι θα έβαζε, κανένα στρατηγό δεν θα έβαζε. Ένα αποστρατεία κιόλα. Ένα αποστρατεία, αυτό δεν ναι. Βάζει. Ποιο, όλε οι πάει το ίδιο κάνουν. Ναι. Ο Ολυμπιακό τι κάνει. Τα ίδια με εσά. Η ΑΕΚ τι κάνει. Δεν ξέρω. Α, εμεί τα λέω εγώ. Δεν ξέρω. Ναι, λοιπόν. Δηλαδή. Κάτσε να είμαστε... δώσουμε επικαιρότητα. Αυτή είναι παλιά είδηση. Σήμερα την πήρε εσύ. Κάτσε να τη δώσαμε την Παρασκευή σε λέμε του Σαββατοκύριακου. Αυτό. Ναι. Στο πόλεμο μπαγκάζ θα τα τσιγκλίσει. Έχει ένα σπαθί από τον Βουλγαρικό πόλεμο. Δύο. Έχει αυτό που ριζοσπάστη. Και έχει και το κλειδί τη Χάμαρμπι. Περίμενε. Κασκόλ του ΠΑΟΚ. Έχει κασκόλ του ΠΑΟΚ. Βέβαια, άμα σταματήσει ο μπάτσο, τι θα το πω. Σωστό. Και τώρα. Αλλά πρέπει να έχει και ένα ερυθρόλευκο άμα κάτω από τη Λαμία. Όταν θα κατέβω μπράβο, τώρα, θα πάρει και ένα ερυθρόλευκο. Θα πάρω και ένα ερυθρόλευκο. Μ' αρέσει. Να είμαι καλυμμένο άμα τρέχουμε 160 στάματα, βρε, και με σταματήσει ο μπάτσο. Να βρε κινητή. Ο μπάτσο μου λέει και κοκκινο ασφρό μαύρο σήμαι να πούμε. Με... Θα πάρω και ένα σήμα τη Δημέρα να είμαι καλυμμένο 100%. 100%. Θέλει. Εγώ τι να σου πω εσύ που βάλω τη θέση. Εγώ δεν έχω τίποτα. Δεν τρέχω εγώ το πατάω. Το Κόρδοβα. Ό,τι έχω στα χέρια. Α, ό,τι έχει στα χέρια. Λοιπόν, περίμενε βρε ανακατώστα. Εντάξει τώρα, ναι. Βρε ανακατώστα. Πάμε να δώσουμε αντιπάλους. Λοιπόν, είπαμε για τον ΠΑΟΚ. Σε περίπτωση που προκριθεί τη Μπάνια Λούκα, θα παίξει είτε με Μίτιλαντ, είτε με Μάλμε, με τον νικητή Μάλμε Κλάξβικ, είτε με την Πανεβέζης για Γελόνια. Αυτό είναι για το σενάριο που ο ΠΑΟΚ προκριθεί. Υπάρχει κλήρωση για τον ΠΑΟΚ και στο σενάριο που δεν θα προκριθεί από την Μπάνια Λούκα, που θα πάει στο μονοπάτι του Europa League. Ναι, τώρα, ναι. Αντίπαλοι του Παναθηναϊκού για Europa League. Ναι. Άγιαξ ή Βοηβοντίνα. Άγιαξ δηλαδή. Ποιος ποιο τώρα. Άγιαξ. Ποια ομάδα. Με Βοηβοντίνα παίζει. Με τον νικητή αυτού. Ένας είναι ή Άγιαξ. Μόλτε ή Σίλκεμπορκ. Δυναμό Κιέβου ή Παρτιζάν. Και Βίσλα Κρακοβία ή Ραπίτ Βιέννη. Δεν θέλει, τη... δεν θέλει Άγιαξ. Τον Άγιαξ με τίποτα. Δεν θέλει Άγιαξ. Ή έμεινε ο προπονητής εκεί που έμεινε. Έμεινε, που έμεινε γύρω, ο Φασίπ. Ο Φασίπ είναι, ναι, του έστρωσε αυτού. Ο Τσούμπα δεν θέλει. Η γυναίκα του τον έστειλε. Ναι. Η γυναίκα του ήταν ο παδό του Άγιαξ και πέθανε. Ναι. Του να πα στον Άγιαξ προπονητή και έτσι πήγε αυτό. Η γυναίκα του. Πέθανε η γυναίκα του. Πέθανε η γυναίκα του. Ήταν ο παδό του Άγιαξ. Την έστρωσε την ομάδα. Την έσωσε.
Τη συμμάζεψε, την έβγαλε Ευρώπη. Την έσωσε πρώτα απ' όλα. Ναι, και την έβγαλε και Ευρώπη. Τώρα, αφού πέσει ναι. Αλλά δεν θέλει να μείνει ο Τσούμπα. Λέει, εγώ δεν θέλω να είμαι δεύτερο τρίτο center for. Ναι. Καλή περίπτωση ο Τσούμπα. Και τι να κάνεις εσύ. Δεν λέω για μας, γενικά μιλάω. Τσούμπα. Τσούμπα παιχτάρα. Ποιο λείπει η center for. Τον πάρει ο Παναθηναϊκός θέση του Ιωαννίδη. Παναθηναϊκός ψάχνει center for, ναι. Ξέρεις, άμα βάλει Τσούμπα και πάρει. Και ακούστηκε, ναι. Να ξέρεις, και για Παναθηναϊκό, εάν μπορεί να τον προσεγγίσει. Να σου πω κάτι. Να μην διαμαρτύρεται ο Τσούμπα. Ο Τσούμπα έχει ένα καλό στοιχείο, φοβερό. Να σπάει τις ζώνες με την πίσω παλιά. Πάουκ τον θέλει αυτό. Ναι. Τα μάμ ναι. θα ήταν. Αυτό είναι καλό για τον Πάουκ, ταιριάζει. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα κομμάτια του είναι στο 5. Ναι. Σε αυτό είναι 10, άριστος. Και αν δεν φεύγει και για offside εκεί, κάτι γκολ που το ακυρώσαν, θυμάμαι, γιατί ήταν πολύ ταχύς. Αυτό είναι το καλό του το στοιχείο. Τα άλλα τα στοιχεία του ΑΚΠΟΠ είναι μέτρια. Σε αυτό είναι άριστος. Σωστά. Άρα ο Παναθηναϊκός. Σε περίπτωση που προκριθεί απέναντι στην Πότε, θα παίξει με τον νικητή Άγιαξ ή Βοηβοντίνα Άγιαξ, Μόλτε ή Σίλκεμπορ, εδώ μάλλον Μόλτε, Παρτιζάν ή Δυναμό Κιέβου, μάλλον Δυναμό Κιέβου, καλό θα είναι να αποφύγει για αυτήν, Βίσλα, Κρακοβίες ή Ραπίντ. Έτσι. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Ναι, Βίσλα, Ραπίντ, μάλλον Rapid. Καλό θα ήταν να παίξει με τους φίλους του τη Ραπίντ, έτσι. Τώρα, η ΑΕΚ. Πάμε να δούμε και η ΑΕΚ ποιον θα αντιμετωπίσει εφόσον θα περάσει κατά 99,9 την Εσκαλάντε από την Ανδώρα. Εσκαλάντε. Ναι, Club de Escaldes. Πότε, Escaldes. Πότε παίζει. Τώρα, την Πέμπτη. Τι ώρα είναι. Βραδάκι, τώρα θα τα δούμε σε λίγο να ώρα. Να δούμε τις ώρες. Θα τα δούμε με... Ο ΠΑΟΚ παίζει 8.30 πάντως. Θα είμαστε εκεί με τρόπο. Λοιπόν, η ΑΕΚ θα παίξει με τον νικητή του ΣΤΣΕΚΑ 1948 Βουλγαρία είναι αυτή ή με την Μπουντούζνοστ, Βατός. Ζήμπρου τη Σινάου ή Αραράτ. Που τρέχει το. Πρέχει γάργαρο νερό. Βάτορε, σε παρακαλώ να χαρίσει. Δεν ξέρω τι να το... Διέρχεται ένα μήνυμα άκερο. Στο όλο Αραράτ, εκεί που κάνουμε εκπομπή, τρέχει γάργαρο νερό. Έχω πέσει από τα πατώματα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το έργο να πούμε. Δηλαδή εκεί που μιλά, α πούμε, για ένα θέμα Α, ναι. Πετάει το μήνυμα ο κόκκινο. Επειδή το έστειλε ένα, το διαβάζει το μήνυμα και μετά σκέφτεται. Έχω πέσει ξερό. Θα παίξει με τον ιτημένο του Μπράγκα Μακάμπι Πετάχ Τίκβα, με τον ιτημένο του Άγιαξ Βοηβοντίνα, τον ιτημένο, και την Νόα με τη Σλέμα. Νομίζω ότι η Άγιαξ τους έχει όλους. Ζωχτώ, παιδιά. Στο όρο Σαραράτ, ναι. Ρε η Γάργαρο Λουνό, Κώστας ΑΕΛ. Πώς το ήρθε αυτό. Εσύ γιατί το διαβάζεις εγώ και πόσο χάσος μπορεί. Στο όρο Σαραράτ, ρε η Γάργαρο Λουνό. Σοφάσα. Άκουτε. Δηλαδή, διαβάζει ένα μήνυμα ενός ζαβού. Ναι. Σοφάς όμως. Σοφάς. Σοφάω τι. Λοιπόν, σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί, ναι. Θα παίξει με τον ιτημένο του Μάλμε Κλάξβικ, Σάμροκ Σπάρτα Πράγας. Λογικά, δηλαδή, για το Europa. Για το Europa. Λογικά, δηλαδή, με Κλάξβικ, Σάμροκ. Έτσι όπως σας βλέπω. Ή την άλλη την Πόντο Κλίμα. Έτσι όπως σας βλέπω. Ναι. Έτσι όπως σας βλέπω. Θα παίξετε στο Europa σίγουρα. Λες, ε. Ναι, δεν νομίζω ότι. Το θέμα να μπούμε Champions League. Εντάξει, αν. Εκείνη καψουρά. Δηλαδή, Europa, εντάξει. Europa θα μπει. Europa αν μπει στο Champions League, ακόμα καλύτερα. Θα έχουμε εδώ ιστορία καλή. Α, ο Φαριόλη είναι στον Άγιαξ. Έφυγε ο Φανσίπ. Ο Φαριόλη. Φαριόλη, αυτό πρέπει να είναι τώρα. Περίμενε. Α, ναι. Ο Φαριόλη, Φραντζίσκο, Φαριόλη πρέπει να είναι. Άρα αυτό του έσωσε, του έβγαλε Ευρώπη και έφυγε. Έκανε το τάμα τη γυναίκα του. Ναι, ναι, αυτό ναι, είναι. Αυτό είναι. Ο Φαριόλη είναι πλέον. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, για να μην το έχουμε. 9 παίζει η ΑΕΚ. Λάβει σε κανένα. Η ΑΕΚ παίζει Τετάρτη στι 9. Τετάρτη στι 9. Έτσι. Τετάρτη στι 9 ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ Τετάρτη στι 8.30 και την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός. Ένα δευτερόλεπτο δώστε μου να δούμε το παιχνίδι με την Μπότεφ που θεωρώ ότι είναι και το πιο δύσκολο για μένα. Παίζει στι 9. Παναθηναϊκός Μπότεφ. Έτσι. Αυτά είναι τι ώρα, ποια μέρα? Πέμπτη ο Παναθηναϊκός. Πέμπτη ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός παίζει Πέμπτη 25 του μήνα, 9 το βράδυ, στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ δεν παίζουν αυτή τώρα όλα τα μάτς. Εκεί νομίζω παίζουν. Έτσι. Μάλλον, εκεί έχουν δηλώσει. Ναι, 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 και τα διαρκέως θα ξεκίνησαν σήμερα μάλιστα. Για ΆΚΑ. Για ΆΚΑ. Για ΆΚΑ. Ο ΠΑΟΚ χθες τελείωσε τα διαρκεία. Το Ηρακλής έβγαλε διαρκεία. Θα βγάλει τώρα. Και εγώ σε ρωτάω τώρα. Ναι, ρώταμε. Πιο πολλά διαρκεία ποιο θα έχει, ο Άρης ή ο Ηρακλής φέτος. Άμα είμαι το Μονεβασιώτη. Ο Άρης, εντάξει. Ο Άρης. Γιατί ο Χρήστατος Τσαλτίδης δεν έχει βγάλει ακόμα πως έχουν πουλήσει αυτοί. Ναι. Εγώ εκεί ναι. Βλέπω ζωρισμένα. Εγώ θέλω ενημέρωση. Ο Άρης πέρσι είχε 3.000 διαρκείες. Δεν είχε. 3.500 διαρκείες. Η επανομή φέτος πιο πολλά θα έχει. Ναι. Οι Ηρακλειδείς άμα δούνε συσπήρωση, δουν, γιατί να μην κόψουν και αυτοί 3-3,5. Εγώ λέω, αν έρθει τώρα ο Μνευασιώτης σήμερα. Ναι, και του ανεκδοτήσει. Κάνει συνάντευση τύπου. Ναι. Πέρε τι παίκτες θα φέρει. Καφτατζόγλια διαβάζω θα γίνουν
ραντεβού και τέτοια. Αναβάθμιση, ναι. Ωραία, σωστά. Και βγάζει τα διαρκεία. Πιο πολλά διαρκεία ποιο θα έχει, ο Άρης ή ο Ηρακλής. Πάντα έχει αυτό που έχει την προοπτική. Ο Ηρακλής δεν ξέρω τώρα πλέον τι δυναμική έχει. Ο Ηρακλής έχει το όραμα αυτή τη στιγμή. Έχει το όραμα μονεβασμό. Μόνο οι Πριτάνοι στο Πανεπιστημίο που φάγαν ξύλο. Σωστά. Ο Ηρακλής έχει. Θα αγοράσουν από πέντε. Θέλετε να ανοίξουμε λίγο γραμμούλες. Βέβαια. Ούτω ή άλλω κάποια άλλα μεταγραφικά δεν έχουμε. Ναι. Έτσι, η ΑΕΚ μετά τον Λαμέλα, τον οποίο τον περιμένουμε, παρουσιάσει και είδαμε πάλι τόδος μόδος εκεί ο Ηλιόπουλος να κάνει τα δικά του. Δεν τον είδα να με παίρνει. Προς το παρόν διαχειρίζει τα λεφτά του Πόνσε. Εγώ αυτό θα πω. Αυτό του λέω και εγώ. Προς το παρόν. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, δύο γραμμές είναι μέσα στον Ιούλιο. Ναι. Τώρα ανοίξαμε, ρε φίλε, κάτσε. Άμα ανοίξουμε. 90-90-90. Ποιο είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Δεν ξέρω ποιο είναι. Για πάμε να ακούσουμε. Να ακούσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθες. Βαρύς. Βαρύς. Τσακαλιά. Καλά, αγόρι μου, εσύ πώς είσαι? Καλά, καλά. Γιατί το σέρνεις λίγο το λάμπα και το καλά, καλά, το σέρνεις λίγο. Τι. Άστο να πάει στο διάλο. Άστο, μη. Πάμε, μέχρι να τελειώσουμε. Ο ημάντας χρονισμού να... Και οι ταχύτητες να μην μπαίνουνε. Είναι από τις λίγες φορές δίνω που συμφωνώ 100%. Πάει ο ημάντας. Έχει κάτι παλιά Chrysler. Σε έψαχνε ο Σαλιακός προχθές. Ήρθε εδώ στο. Ποιος είναι ο Σαλιακός? Ο Σαλιακός. Εδώ, Νικόλας από την Πτολεμαϊδα. Το Λεμαϊδα. Ναι, θα πάω. Βγαίνει εδώ και τα κάνει ανάκατα όλα. Θα πάω το Λεμαϊδα. Ανακατόστρα μεγάλη. 31 του μηνός θα πάω στην Πτολεμαϊδα. Στην Πτολεμαϊδα, είδα τα κορμιά σου, πήρα τα φιλιά σου. Πάμε στις γραμμές. Έλα, καλημέρες. Καλημέρα. Καλώς τον. Θα με κλείσεις ή να μιλήσω? Πώς. Όχι, ρε φίλε, γιατί σε κλειζοπήρες να μιλήσει σήμερα. Άμα... είμαστε μετρός. Λες και είσαι μουσιολόγος τώρα. Εντάξει, άμα πάρεις και αύριο και μεθαύριο πρώτο σέρα σου, φτάνει, ρε φίλε. Αυτό σου είπα. Έχεις διασυνδέσεις τώρα με το. Με πάνω τη διοίκηση και κάνεις ό,τι θέλεις, ρε παπά. Τα κάνει αυτά. Πάμε, έλα. Έλα, ρε τρελέ, πάμε. Πάμε. Ρε εσύ, ναι. Πρώτη γραμμή δευτεριάτικα. Να κάνει ρετάρισμα η μάζα. Ρεστάρισε αυτό, τώρα τρελάθηκε αυτά. Τρελάθηκε σε παρακαλώ. Θα μας φύγουν τα τιμόνια, ρε. Θα μας φύγουν τα τιμόνια, ρε. ΠΑΟΚ! Ξυπνάτε, ρε, πάρτε το Βαγιανίδη. Βαγιανίδη, θα πάει Μποταφόκο. Τι να πάρεις, Βαγιανίδη, έχεις τρία μπάκα έχεις εκεί. Πάρω τέταρτο. Εσύ, δε, το Βαγιανίδη πάρ' τον, αδρε, χρυσορυχία είναι, βρε. 7 εκατομμύρια. Εσύ περιμένεις ακόμα τον ΕΛΤΕ. Ναι, 7 εκατομμύρια. Το περιμένουμε εμείς ακόμα, βρε. Ναι. Εσύ έχεις δηλαδή μία γραμματέα, έχεις κι άλλη μία γραμματέα, της κάνεις δύο και λες δεν μπαίνω και μία τρίτη να την πληρώνω έτσι κούτρα. Το δεν γίνονται έτσι επιχειρήσεις. Ο Τάισον τον πρότεινε αυτό. Ότι εμένα δεν με φέρνει γραμματέα στο αφεντικό γιατί δεν μπορούνε. Α, δηλαδή δεν μας φτάνει μία και δύο γραμματείς, θέλουμε και τρίτη. Αυτό λες τώρα εσύ τώρα. Ο Βαγιανίδης, παιδιά, είναι χρυσορυχείο, τον παίρνεις. 7 εκατομμύρια! Και παίρνεις λεφτά. Τον είδα εγώ τον Βαγιανίδη, πώς τον έδωσε. Τον Τάισον, ναι. Τον Τάισον, άλλη φύγε εδώ πέρα. Φύγε. Σε χλαμάρα. Πήρες να μας πεις δευτεριάτικα για τον έκανε 36 χρόνια, ο άλλος κουτό τον έκανε. Πάμε, καλημέρα, γεμάτο κέντρο. Ρίξε. Έχει πάει. Δευτέρα, δεν ήθελες κόκκινο. Ψυχολόγο για να τον κάνετε αυτά με τον Τάισον. Ποιο Βαγιανίδη τώρα. Πάμε παρακάτω. Πιέβαλε στο βουκαρά τον Άρη τον κόλ να μου. Έλα, μπρο, καλημέρα. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα. Ο Νάτος, ο Ολυμπιακός. Πασχάλη, Ολυμπιακάρα. Μάλιστα, έλα ρε Πασχάλη. Κουλιανέ. Τι φρούτ και πόρδο ήταν αυτό το Μπρεθουέιτ, ρε φίλε. Κουλιανέ. Τι κουλιανέ. Μην χαίρεσαι γιατί τέταρτος και πέρσι. Τι τέταρτος, τα ίδια λες και πέρσι. Ακόμα να το χωνέψεις, το Μπουλκουμέ ακόμα το χωνεύεις από πέρσι. Εγώ πήρα το ευρωπαϊκό. Βρε το πρωτάθλημα, άσο, εγώ δεν, για το πρωτάθλημα μιλάω τώρα. Ψάξε το δεύτερο. Και πέρσι έλεγες τέταρτος θα έρθω, που σε θυμάμαι. Εσύ τι ήθελες, το πρωτάθλημα ή το ευρωπαϊκό, για πες μου. Το πρωτάθλημα, έτσι όπως ήρθε ήθελα το πρωτάθλημα. Το ευρωπαϊκό... Όχι ρε, το ήθελες. Το conference ήθελα, το conference, εντάξει. Άντε, μπράβο. Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Απλά το πήραμε πολύ ωραίο τρόπο το πρωτάθλημα και δεν το αλλάζω τώρα. Λοιπόν, άκουσα τον Μαρινάκης, ναι. Άκουσα τον Ραυτόπουλο. Ναι. Γι' αυτό δεν είπε τίποτα για την φυγή του άλλου. Καταλάβες. Τον φωνάξατε όπως εσείς. Όπως σου δώσεις συγχαρητήρια εσύ, έτσι και ο Μαρινάκης άκουσε τον Ραυτόπουλο. Μπράβο. Που σε πολλά πέφτει μέσα. Ναι. Λοιπόν, και θα πάρει κάτι άλλο. Θα πάρει, εννοείται ότι θα πάρει. Το συζητάμε. Απλά χουλιαμά κάνω, γιατί και εδώ άμα γινόταν σε εμάς, χουλιαμά θα μας κάνατε. Τα μαζαλίζατε. Και ήρθε και δεν έκανε και δεν έκανε και δεν έφτωσε. Φύγε Πασχάλη, αργός είσαι. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα, ναι. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, ναι, γρήγορος. Έλα, γρήγορος. Ναι.
Κάτε, ελάτε στο ρόδρα, κάμε καμπουτιά. Α, εδώ σε θέλω. Τι έγινε, ρε. Βρε αρχιχάμστερ. Βρε αρχιχάμστερ. Εδώ σε θέλω τώρα. Τι έγινε. Εδώ κάθομαι και ακούω τώρα κουλιανό με ροδίτη. Βρε αρχιχάμστερ. Εδώ, εδώ, εδώ. Τι φλόκο έριξε πάλι. Κάτσε ρε που μα τα λε ανάποδα. Τι ανάποδα. Κάτσε ρε Νικολάκη μου, χρυσό μου. Νικολάκη, με πέθανε στο λάμδα. Καλά και στη ρόδο δεν το ελάφρυνε στο λάμδα. Τίποτα, τίποτα. Τρώει σουβλάκια, τρώει πίνει το λάμδα δυνατό. Το λάμα δεν είναι τώρα, πώς θα ξεχωρίσουμε εμείς οι Βόρειοι, ρε. Τι να δούμε τους λαλάκδες που έχουν πλέξει κάτω. Λαλάκδες. Πάμε λίγο μαζί, λίγο, πάμε λίγο. Πάμε λίγο. Ο αντιχάμστερ, ότι ο Σαββίδης δεν παίρνει παίκτες και στεναχωριέται ο Ρουμανάκος μας. Ο Ρουμανάκος. Ο Ρουμανάκος. Μας μαρτυρόμασταν. Τα λες ανάποδα, ρε. Πας να πεις στον κόσμο. Το πρωτάθλημα το πανηγύρισε που σε πήρε ο Ρουμανάκος. Το πανηγύρισε, βγήκε στο πέζε. Μάγκα. Το πανηγύρισε γιατί το πήρε ο Πάο. Τα στραβά τα κάνει ο Ρουμανάκος, τα καλά τα κάνει ο Πάο. Ο πρόεδρος. Μετά από δύο χρόνια το ξέρει κανείς. Και να ξέρεις ότι άμα ήταν άλλος προπονητής, τα διαρκείας δεν θα φτάνουν το 27.000. Τα διαρκείας. Τα διαρκείας δεν μπορούν να τα πάρουν, βρε. Έχω, υπάρχει θέμα με τα διαρκείας. Πολλοί κόσμος ζορίζεται, παιδιά, με αυτό το σύστημα Go που δεν έχει. Αφού τα διαρκείας πρέπει να τα έχεις μέχρι τον Αύγουστο. Άμα δεν πας στη γυναίκα σου για κουπές και πάρεις διαρκείας, θα σου σχίσει το κεφάλι. Φύγε με αυτό, επόμενο. Αλήθεια είπες. Ναι, αλήθεια είπε, ρε φίλε. Σε αυτό το κομμάτι πάει πάω. Δηλαδή και ξεκίνησε αργά. Έτσι, πότε, 10 Ιουλίου, πότε ξεκίνησε. Έβγαλε χθες ανακοίνωση. Ναι. Η ΠΑΕΠΑΟΚ δεν μας είπε. Ο... Ναι, ναι, τα είπαμε και εμείς. Στάθη στο διάλειμμα. Τα είπαμε, τα είχαμε πει τι, για τον κόβο, για την πλατφόρμα που δεν είναι ακόμα έτοιμη και τα τελειώνει νωρίς η ΠΑΕΠΑΟΚ. Αλλά σου λέει, έχω ξεκινά ευρωπαϊκά μάτς. Εντάξει. Κοντά σε 17.000 είναι το νούμερο, θα το μάθουμε επίσημα κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Έλα, φίλε. Πάμε, φίλο. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Καλά ρε, γιατί με κλείνετε ρε. Γιατί τραβούσες πολύ ρε φίλε, δηλαδή μέχρι ξύλινες το άλλο. Κάτσε ρε να βάλει την σκέψη να μπει σε μια σειρά ρε. Ρε, να δώσει σήμα το κεφάλι στο στόμα, πώς θα βγει η πρόταση. Μπράβο, έχεις δίκιο εδώ, τα δίκιο στα δίνω. Σταμάτα, έχει διαδρομή το να μέχρι να πάει. Έχει δίκιο. Έχεις δίκιο. Δηλαδή με το ένα χέρι οδηγάω, με το άλλο έχω το τηλέφωνο και στο στόμα έχω το τσιγάρο. Τι θέλετε να κάνω. Στο ένα χέρι το τσιγάρο, στο άλλο χέρι το μπελέκι. Κάρι, εσύ Κωστάκη μιλες πολλά. Κάρι, σήκωσέ την μας να την πετάξουμε, να την ρουφήξουνε μέχρι να πνιγούνε όλοι τους. Αυτά και τα... μην σας έκανα που σας πήρα λινάτσες, άντε γεια. Ρε τον άνθρωπο, τι μας έριξε. Είδες που τη σκέφτηκε να πει τόση ώρα. Το σκεφτότανε τόση ώρα μέχρι να φύγει από τον εγκέφαλο, να πάει στο στόμα. Και άλλα μάξια αργού να πάρουν πρώτη, δεύτερα, τρίτη, όλα μόλις βάλεις την πέμπτη. Είδες πως φεύγουν. Εγώ καλά τον έπιασα όμως ότι μέχρι να φτάσει εκεί πάμε. Επόμενος, καλημέρα. Έχει ηλεκτρονικό γκάζι, γι' αυτό ναι, δεν. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι. Έλα, ναι. Έλα, χαμήλωσε λίγο, αδερφούλη. Γκαντίνας. Γκαντίνας είσαι, ρε φίλε. Έλα. Έλα, ρε Γκαντίνα. Πάρ το φίλο στον Τίνο να τα πει. Έλα. Για λέγε. Έλα. Έλα, Τίνο. Έλα, σ' ακούω. Τι Τίνο είναι αυτό, ρε. Τι. Στο κοτζίζ. Είσαι. Τι είναι. Έλα. Τον καταράσκει ο Αλμπερτόζη. Τον αυτόν. Σε καταράσκει κουφάλο Αλμπερτόζη. Να μην μιλάς τα τελευταία χρόνια της ζωής σου. Σε κατα... Εκεί την μπουνιά που τούκατσες στο Κάλιαρι. Το ρισοπαίδωσες στον ανθρωπάκο. Λοιπόν, άκου εδώ. Αυτά λες. Ήμουν καλός τερμάχος πίδακα. Πιο καλός πυγμάχος ήσουν, παρά την καταφύγη. Θα πάρω το Γιάννη το Δώρα τηλέφωνο μέσα στη βδομάδα να βρεθούμε, εντάξει, άντε. Ο Νικολάκης, τι έγινε, πες κάτσε για τον Άρη τίποτα, ρε. Τον Άρη έχασε το αεροπλάνο, η Microsoft του βάλε τρικλοποδιές, πήγε πίσω η προετοιμασία και θέλει να φέρει το Σισε τώρα. Ποιος Σισε? Αυτό που έκοψε, όχι αυτός που ήταν στο Ολυμπιακό και έφυγε. Center back. Ναι, το center back. Δεν ήταν και άκρη να τον πάρει αυτό να. Και τον πάρει ο Άρης. Το καλός, Σισε λέει. Πολύ καλός. Τι καλός. Τον έκοψε η ΑΕΚ. Εργομετρικά. Ναι. Στον Άρη θα παίξει. Θα παίξει λες. Το κειμένο να παίξει ο Σπυρίδωνας, καλύτερα να παίξει ο Σισε. Αφού δεν έχουν λεφτά. Δεν έχουν λεφτά, εντάξει. Γιώργο, ετοίμασε εστιατόριο μέσα στην εβδομάδα. Είχε καθυστέρηση μια μέρα, σήμερα φτάνει η ομάδα εκεί πέρα. Και να πω ότι ο Κογιάδο που ήθελε ο Άρης πήγε στην Αλχολούντ. Ο Νταρίντα έμεινε εδώ στην Ελλάδα. Είχε γεννητούρια κιόλας ο Νταρίντα, να το ευχηθούμε να του ζήσει το νέο μέλος της οικογένειας.
Δεν έχει κάτι αμαναμάν ο Άρης. Θα έχουν γάλα να το ταΐζουν. Φιλιά Καντίνα, φιλιά. Δεν έχει παιδιά ο Άρης σε θέμα μεταγραφών. Κάτι δεν έχει. Η ομάδα καθυστέρησε κιόλας με τις πτήσεις. Έγινε χαμός λόγω της Microsoft που έχει εμπλοκή παντού σε όλο τον κόσμο. Και τι είναι αυτό το Microsoft, για πες μου να καταλάβω. Τι εμπλοκή, εξήγησε. Τα συστήματα στα υπολογιστές, ρε φίλε. Δηλαδή, κάνουν, χαλάνε, κάνουμε. Εγώ δεν έχω ίντερνετ εδώ και πόσες μέρες στο σπίτι. Και μου δώσανε από την εταιρεία που είμαι. Γιατί έχει πάρθει απεριόριστο 5G. Εγώ την τηλεφωνία που πληρώνω ούτως ή άλλως δεν έχω ίντερνετ στο σπίτι. Ναι, αυτό σου λέω. Υπάρχει θέμα τώρα σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι. Πάω τώρα μόνο μου θα έρθω το μεσημέρι, εκτός αν μου κάνει την τιμή η κυρία Τάνια Δήμου. Ο Γρηγόρης δεν θα είναι εδώ. Ο Γρηγόρης θα πάει να ανοίξει τις βαλβίδες. Ναι. Να γίνει 16 βαλβίδες. Έχει άδεια. Έχει και άδεια για να μην λέμε τώρα πλάκι. Δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Σωστά. Πήρα χτες το μεσημέρι τη Δήμου. Μου λέει είμαι εδώ, λέει στα Μουδανιά με κάτι. Λέω ξέπεσε, λέω. Εσύ τώρα έπρεπε να έχεις ένα γιατρό, άντρα, χειρουργό. Ναι. Να παίρνει κανένα 2.000 μαύρα την εγχείρηση και να σε έχει μήκο. Τι με Μουδανιά με λες τώρα. Αν μου έρθει το μεσημέρι, θα κάνω με την Τάνια. Ιδάλλως θα κάνω μόνο. Με την Τάνια. Λοιπόν, είχαμε και Αχιλέα εδώ από Στοχόλμη. Αχιλέα, εντάξει, πλέον είσαι τη οικογένεια. Έτσι. Έρχομαι κάθε χρόνο. Έχω έρθει πάρα πολλέ φορέ. Έχει έρθει πολλέ φορέ. Εντάξει, είσαι δικό μου. Να σα δω πάλι. Καλά έκανε. Θα πα και στο γήπεδο. Εσύ πρόλαβε, έκανε διαρκεία επειδή κάνει φορολογική δήλωση εδώ. Πολλοί κόσμος έχει θέμα. Μου στέλνουν τώρα μηνύματα φίλοι που δεν πήρανε διαρκείας. Θέλουν να μπουν στο γήπεδο. Δεν μπορούν να μπουν όμως. Τώρα δεν ξέρω τι είναι. Υπομονή στο επόμενο μάτς. Λοιπόν, και θυμίζουμε γιατί στείλατε πολλά μηνύματα. Ο ΠΑΟΚ θα κληρωθεί να παίξει αν περάσει την Μπάνια Λούκα με μία εκ των Μόλμε Κλάξβικ. Εδώ Αχιλλέας λέει Μόλμε δεν είναι κάτι αμαναμά φέτος. Εντάξει, μπορεί να είναι η πρώτη στη Σουηδία, αλλά δεν είναι γενικά το σουηδικό πρωτάθλημα. Έχει λίγο μείνει στην κατηφόρα του. Γιατί πολλές πωλήσεις. Κάποια στιγμή. Πολύ πιθανό να βρει τη Μίτλαν πάλι μπροστά που την είχε ξαναπαίξει ή την Πανεβέζης με Γιαγελόνια. Εγώ αυτό το ζευγάρι θέλω να παίξουμε. Με όποια και να παίξουμε, θεωρώ ότι θέμα σημαντικό. Όχι, και από τις φύσεις να παίξουμε, πιστεύω. Πάλι ναι, είμαστε ένα. Τη Μίτλαν φοβάμαι λίγο γιατί τον τρόπο παιχνιδιού της είναι γρήγορη αυτή. Ποντάρουν πολύ στην ένταση. Απλά είναι και αυτή η αρχή της χρονιάς, δεν ξέρεις τι θα βρεις. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, Αχίλλες, ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι, παιδιά. Καλή συνέχεια. Τώρα, όσοι θέλετε να δροσιστείτε, παιδιά, σας έχω την ιδανική λύση. Waterland. Δεν το συζητάμε καν, παιδιά. Έτσι. Δεν χρειάζεται να πούμε και πάρα πολλά. Η Waterland είναι μόνο μία και έχει το χωνί, το οποίο είναι το μεγαλύτερο της Ευρώπης και είναι δίπλα μας, παρακαλώ. Στη Waterland τα παιδιά τρελαίνονται, αλλά και οι μεγάλοι δεν πάμε πίσω. Στο χωνί, ας πούμε, αν ανεβούμε μία φορά, δεν φτάνει σίγουρα. Ρωτήστε και κάποιους σαν εμένα, ας πούμε. Και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι η Waterland έχει τα δικά της λεωφορεία που μας πάνε και μας φέρουν δωρεάν από το κέντρο της πόλης στα Γαράδες. Δείτε ώρες, στάσεις και όλες τις λεπτομέρειες στο waterland.gr. Ιωάννη Λελίδη, τα σέβη μας και για σήμερα για την αρρωγή σου. Μένετε Μετρόπολης, φίλες και φίλοι. Αμέσως μετά έρχονται οι πλακοτελίστες μας, Γιώργος Ζαΐρης, Γιάννης Πάγκος. Στις 12 δεν χάνετε με τίποτα το τρίτο ο Γιώργος Μπούζος με όλο το επιτελείο του, με τα Ραφαέλ του. Εμείς με τα Ραφάλ, το όχι Ραφάλ, πίτσα θέλω, έχω καιρό να φάω πίτσα, παιδιά, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εμείς θα τα πούμε το απόγευμα λίγο μετά τις 6, ωστότε, αβιεντό!